Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Απόψε είναι μια ειδική εκπομπή, ένα έκτακτο αφιέρωμα, αν μπορεί κάποιος να το πει έτσι, καθώς απόψε, 16 Δεκεμβρίου του 2020, η Κρήτη TV συμπληρώνει 30 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στα τηλεοπτικά και όχι μόνο δρόμενα της Κρήτης και της πατρίδας μας. Αυτά τα 30 χρόνια, ως ελάχιστη ένδειξη ανταπόδοσης, τη δική σας στήριξη και εμπιστοσύνη, γιατί αυτά τα 30 χρόνια ζούμε μαζί χάρη σε εσάς, νομίζουμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον να ξετυλίξουμε κάποιες θεατές αλλά και αθέατες πτυχές αυτής της πορείας, που χάρη στη δική σας εμπιστοσύνη συνεχίζεται, με ανθρώπους που ανέλαβαν να πραγματώσουν στα πρώτα βήματα τις σκέψεις, τις ιδέες και το όραμα ενός ανθρώπου, του ιδιοκτήτη, του ομίλου, του Αντώνη Δημητρίου. Με έναν τρόπο δηλαδή θα προσπαθήσουμε σήμερα ψηφίδα-ψηφίδα να χρωματίσουμε ένα παζλ από ανθρώπους που έζησαν από τα σπάργανα αυτή την προσπάθεια, που έζησαν τη μετάβαση από τα σπάργανα σε μια νέα εποχή. Κάποιοι από αυτούς παρέμειναν, άλλοι αποχώρησαν, άλλοι είναι απόμαχοι της εργασίας, κάποιοι εργάζονται κάπου αλλού. Είναι όμως ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της πορείας των 30 χρόνων, την καθόρισε και το δικό του στίγμα. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω παρόντες και απόντες, γιατί έχουμε και από αυτούς, μέσα στη ζωή είναι, για αυτή τους τη συνεισφορά, βεβαίως το μεγάλο ευχαριστώ, είναι σε όλους εσάς. Απόψε είναι μια μεγάλη παρέα, θα θυμηθούμε, θα πούμε και θα μάθετε πολλά πράγματα για αυτό που στηρίζετε και εμπιστεύεστε 30 χρόνια τώρα. Είναι κοντά μου ο Διευθυντής Προγράμματος της Κρήτη TV, ο Γιώργος Σοκαργάκης. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Και ακριβώς δίπλα του είναι ο άνθρωπος που τεχνικά έστησε τον πρώτο σταθμό της Κρήτη TV στην οδό Ορακίων. Αλλού ήταν οι εγκαταστάσεις, αλλά έστησε και αυτή τη μετάβαση στη βιομηχανική περιοχή τεχνικά, ο Παντελής Αποστολάκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Επίσης κοντά μας είναι ο Βασίλης Σπυριδάκης, ο άνθρωπος που ηγήθηκε πάρα πολλά χρόνια στο ενημερωτικό κομμάτι της Κρήτη TV και της εφημερίδας Νέα Κρήτη και από τους πρώτους, πρέπει να πω, δημοσιογράφους από την παλιά και τη νέα εποχή. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Γιώργο. Ένας από τους πρώτους, των πρώτων, στα μπετά κυριολεκτικά αυτής της προσπάθειας, είναι ο Γιώργος Χιντηράκης. Υπήρξε για χρόνια επικεφαλής του λεγόμενου ψυχαγωγικού πολιτιστικού κομματιού της Κρήτη TV. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση υποδέχομαι ακόμη στο στούντιο 2 το Λευτέρη Βαρδάκη, επίσης από τους δημοσιογράφους στο ξεκίνημα της Κρήτη TV και για πολλά χρόνια ο κεντρικός παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του καναλιού. Λευτέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Δίπλα του ο επικεφαλής για χρόνια του αθλητικού τμήματος Κρήτη TV και εκ των πρώτων αθλητικών συντακτών στο κανάλι μας, ο Στέλιος ο Μαλτεζάκης. Στέλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Επίσης, με χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση υποδέχομαι τον πρώτο τηλεσκηνοθέτη του καναλιού μας και για χρόνια σκηνοθέτη και των αντιθέσεων, τον Νίκο το Μαρκάκη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Και σε ευχαριστώ και εσένα και φυσικά τον άνθρωπο που για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του καναλιού, που έδωσε και αν θέλετε κάποια συστατικά της ταυτότητας αυτού του καναλιού, επιμελήθηκε σειρά εκπομπών που αφορούν την κρητική λαϊκή παράδοση και όχι μόνο, τον Γιώργο το Βιτόρο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Καλησπέρα σε όλους που είναι στο πάνελ και στο 1 και στο 2. Και βέβαια καλησπέρα στον κόσμο που μας βλέπει από όλη την Κρήτη, από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, λέω να ξετυλίξουμε, αλλά πριν ξετυλίξουμε το νήμα, θα ήθελα από τον καθένα σε αυτά τα 30 χρόνια, κάποιοι έχετε και καιρό να εμφανιστείτε στα στούντιο, μία πρώτη έτσι προσέγγιση του τι σημαίνει για σας ένας κύκλος που ξεκίνησε πριν 30 χρόνια, 16 Δεκεμβρίου του 1990, συνεχίζεται, έχουμε 16 Δεκεμβρίου του 2020, Γιώργο Χιντηράκη. Εγώ να πω ότι καταρχήν ήμουν ο τρίτος στη σειρά. Ήταν ο Παντελής και ο Νίκος ο Μαρκάκης. Εγώ 4 Ιουνίου του 1990, ενώ ήμουν σε ένα μαγαζί που είχα τότε νυχτερινό κέντρο, ήρθε ο Αντώνης ο Δημητρίου, μου συστήθηκε, μου λέει καλησπέρα σας, θέλω να έρθετε να κάνουμε τηλεόραση.
Με συγχωρείς, λέω, Αντώνη μου, ο κύριε Δημητρίου, εγώ δεν έχω ιδέα από τηλεόραση. Ούτε εμείς ξέρουμε, μου λέει. Αλλά θα μάθουμε. Αυτός βέβαια παράμαθε στο τέλος. Παραπάνω από ό,τι πρέπει. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη γνωριμία. Πήγα στην Ορακίου, ήταν για πει. Θα σας το πει και ο Νίκος και ο Παντελής. Ήταν για πει, ήταν ο Μάνος και έφτιαχνε τις λάσπες και ο Αντώνης μας έκανε με το πόδι. Εδώ θα κάνουμε ένα τοίχο, εδώ θα φτιάξουμε ένα τοίχο. Ναι, δεν υπήρχαν τίποτα μηχανήματα. Αν σκέφτεσαι ότι είχα φέρει από το σπίτι μια κάμερα και με τον Νίκο τον Μαρκάκη κάναμε στο μπαλκόνι. Βάζαμε να κάνουμε δοκιμαστικά. Όποιο ερχόταν να του πάρουμε μια εικόνα. Αυτή ήταν η πρώτη εντύπωση. Και άρχισα λοιπόν να σκέφτομαι, ήταν το Μέγα είχε ανοίξει μόνο και υπήρχε η ΕΡΤ, πώς ήταν. ΕΡΤ. Δεν θυμάμαι τότε. Αυτά. Άρχισα λοιπόν να ψάχνουμε οι δυο. Οι κύριοι ήταν στην Αμερικανική βάση. Ήξεραν και από τηλεόραση. Εγώ μόνο που έβλεπα τηλεόραση. Και άρχισα λοιπόν να κάνω σχέδια σαν διευθυντής τότε τηλεόρασης, χωρίς να υπάρχει τηλεόραση. Το πώς θα κάνουμε. Βρήκα λοιπόν σε ένα φάκελο πριν από. Όπα, αρχίζουν τα ντοκουμέντα με το. Τα βρήκα και τα έφερα. Τα βρήκα και τα έφερα εδώ για να δείτε τις προτάσεις τότε που έκανα. Ναι, για καλοκαίρι του 90 λοιπόν. Ναι, Ιούνιος του 90. Το 90. Και είχα μια τσάντα, τη γέμιζα χαρτιά, πήγαινα και είχαμε ένα γραφείο επάνω, δεν είχαμε στο από κάτω. Από αυτή την εικόνα θέλω να μου πεις πολύ γρήγορα το πρώτο σχολείο, θα πούμε πολλές ιστορίες. Ναι. Σήμερα, 30 χρόνια μετά, τι σκέφτεσαι αυτή την πορεία 30 χρόνων? Καταρχήν να σου πω ότι ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, που δεν έχω περάσει κι άσχημα στη ζωή μου. Ήταν εμένα προσωπικά. Γιατί η τηλεόραση έχει μια ιδιαιτερότητα. Οτιδήποτε φτιάχνεις και το παλεύεις ένα χρόνο, το προβάλλεις μια φορά, είναι στο αρχείο. Αυτή η δουλειά λοιπόν απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και συνεχή να είσαι στα νέα. Και εγώ είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος. Μπορώ να πω λοιπόν ότι τα 30 χρόνια αυτά, τα καλύτερα της ζωής μου, εδώ σε όλη τη ζωή μου, είδα από την πρώτη, από το Α και φτάνουμε αυτή τη στιγμή που χαίρομαι για αυτό που συνεχίζετε όλοι εσείς. Βασίλη, μια πρώτη σκέψη. Εγώ ήρθα εδώ καλοκαίρι κι εγώ. Συνάντησα τον Γιώργο τον Φιντηράκη μαζί με τον Παντελή τον Αποστολάκη και τον Νίκο τον Μαρκάκη. Ήρθαμε μαζί με την Μαρία τη Βούλγαρη. Με τη Μαρία τη Βούλγαρη λοιπόν καθόμαστε σε ένα γραφείο, σχεδιάζαμε το ενημερωτικό τμήμα του σταθμού. Εκπομπές δεν υπήρχαν, εμείς καθόμασταν, περιμέναμε να δούμε τα μπετά να γίνονται τηλεοπτικός σταθμός. Τελικά τηλεοπτικός σταθμός έγινε, ξεκίνησε ο τηλεοπτικός σταθμός. Ο τηλεοπτικός σταθμός στη συνέχεια μπήκε στην ψηφιακή εποχή. Την πρόλαβα λίγο εγώ αυτή την ψηφιακή εποχή. Από τις Μπέτα δηλαδή μπήκαμε στην ψηφιακή εποχή και ξαναγύρισα πίσω το χρόνο και μπήκα μετά στο Τζίγκο και ανέλαβα την εφημερίδα. Mm-hmm. Πολλά χρόνια στην τηλεόραση, πολλές αγωνίες. Τα έχουμε ζήσει και μαζί, τα ξέρεις, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Εξάλλου κάτι σαν μνημόσυνο μου θυμίζει όλο αυτό. Όχι πάλι. Δόξα σου, δώσα χτυπήσω ξύλο. Ευτυχώς είμαστε όλοι καλά. Έχουμε αλλάξει δουλειές. Έχουμε φύγει από εδώ. Είμαστε αλλού. Το αγαπήσαμε αυτό το κτίριο. Αγαπήσαμε αυτό το σταθμό. Περάσαμε και εύκολα, περάσαμε και δύσκολα. Αλλά τελικά Crete TV κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και εύχομαι να γίνει και 100. Και είσαι και ένα από τα κομμάτια της για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Τι λέει ο τεχνικός που βρέθηκε στα Μπετά, έτσι ως πρώτη σκέψη 30 χρόνια μετά? Βρέθηκα πριν τα Μπετά. Θα σας περιγράψω την γνωριμία μου τον Αντώνη Δημητρίου, θα τον αναφέρουμε πολλές φορές απόψε, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος από την πρώτη στιγμή σήκωσε τα μανίγια για να γίνει αυτό το δημιούργημα. Ήρθε και μας βρήκε στην Αμερικάνικη βάση. Εγώ ήμουν τεχνικός ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Και ο Νίκος ο Μαρκάκης ήταν φίλος του Αντώνη και ήταν σκηνοθέτης στη βάση. Τον ξεναγήσαμε, μας είπε ότι επιθυμούσε να κάνει ένα ραδιοτηλεοπτικό σταθμό στην Κρήτη και τον φιλοξενήσαμε μέσα και τον ξεναγήσαμε στα μηχανήματα του σταθμού. Φανταστείτε μια Αμερικάνικη βάση με τηλεόραση, τεχνολογίες κλπ. Με εκατομμύρια φώτα και καλώδια για έναν άνθρωπο πριν 30 χρόνια. Δεν τρόμαξε, περίμενα να πανικοβληθεί. Δεν τρόμαξε, ήταν ιδιαίτερα ψύχρεμος και πίστηκα ότι θα το κάνει αυτό το όνειρο. Από εκεί και πέρα κάναμε πάρα πολλές συναντήσεις σε ένα γραφείο που είχε τότε ο Αντώνης πίσω από τα δικαστήρια. Μετά το γραφείο πήγε στην Ορακίο και αρχίσαμε να μαζεύουμε κόσμο. Ήμουν εγώ ο Νίκος, ήρθε ο Γιώργος, ήταν η Ελένη Κοκοσάλη,
και ξεκινήσαμε να κάνουμε τα σχέδια. Από την αρχή φάνηκε ότι δεν θα κάνει εκπτώσεις, ούτε συμβιβασμούς. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει, επειδή ήταν ο πρώτος, θα μπορούσε να κάνει ένα κανάλι χαμηλού οικονομικού επίπεδου, όμως δεν το ήθελε. Για όλους που ξέρετε, δεν ήθελε να ακούσει ούτε αυτός ούτε εγώ το ΒΙΣ. Και ξεκινήσαμε τότε με μια τεχνολογία η οποία ήταν πάρα πολύ καλή και επαγγελματική. Περάσαμε κατευθείαν μετά το επαγγελματικό μηχάνημα στο broadcast. Broadcast θα πει το μηχάνημα το οποίο μπαίνει σε τηλεοπτικούς σταθμούς για εκπομπής μηχανήματα. Από την αρχή λοιπόν ήταν αυτή η επιθυμία του και ήταν η επιθυμία του να μην κάνουμε ένα τηλεοπτικό σταθμό ο οποίος να παίζει ταινίες, αλλά να μπορεί να γίνει παραγωγή διαφημίσεων και παραγωγών εκπομπών δηλαδή, που απαιτούσε περίπου τριπλάσια χρήματα από το πρώτο. Σήμερα, 30 χρόνια μετά, τι σκέφτεσαι? 30 χρόνια έχοντας δει όλη την πορεία και έχοντας δει και τη μετάβαση, έχεις δουλέψει για αυτή. 30 χρόνια μετά είμαι υπερήφανος που συμμετείχα σε αυτή την προσπάθεια και που είναι ακόμη το πρώτο περιφερειακό κανάλι. Έτσι που τα κοιτάς λίγο τα πράγματα εδώ, τεχνικά, επειδή έχεις βάλει το χεράκι σου, γι' αυτό λέω. Και όχι μόνο. Εντάξει, όλα καλά. Ήταν ένα έργο το οποίο η τεχνολογία άλλαζε συχνά. Δηλαδή, στην πρώτη πενταετία αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε τρεις φορές το σύστημα. Από τα 8 mm πήγαμε στο U-Matic, μετά πήγαμε στον Beta που λέει ο Βασίλης, που ήταν το τελευταίο αναλογικό, μέχρι που μπήκε ψηφιακά εδώ. Οπότε φαντάζεστε ότι η επένδυση έγινε σχεδόν τρεις φορές στην πενταετία. U-Matic. Πάω στο Studio 2 και θέλω μια πρώτη σκέψη από τον Νίκο το Μαρκάκη, που είναι και ο πρώτος τηλεσκηνοθέτης μας. Μία σκέψη 30 χρόνια μετά, Νίκο. Καταρχήν, να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση, Γιώργο. Ξέρετε ότι σας αγαπάω όλους και με αγαπάτε. Και η πρώτη σκέψη που έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου είναι η πρώτη μέρα που συναντήθηκα με τον Αντώνη τον Δημητρίου. Ήταν ένα τραπέζι σε ένα εστιατόριο. Συζητήσαμε για το τι θέλει να κάνει. Τον κάλεσα στη βάση μέσα, είδε τις εγκαταστάσεις. Μίλησα με τον Παντελή, όπως είπε προηγουμένως. Φτιάξαμε ένα team στην Ορακίον και από εκεί ξεκινήσαμε να δημιουργούμε το σταθμό Κρήτη TV. Στιγμές αξέχαστες. Άνθρωποι που ερχόταν και δεν είχαν πράγματι σχέση με την τηλεόραση. Όμως είχαν μια αγωνία και μια λαχτάρα να μάθουν, να δημιουργήσουν. Με τη βοήθεια εμάς που είχαμε μια σχέση με την τηλεόραση, με τον Παντελή που ήξερε όλα τα τεχνικά, καταφέραμε να στήσουμε αυτό το κανάλι και να εκπέμψουμε το πρώτο σήμα στις 16 Δεκέμβρη. Ένα επίτευγμα μεγάλο, τρανό για την Κρήτη εκείνη την εποχή. Και τα συναισθήματα ήταν υπερβολικά άριστα, διότι και είμαστε υπερήφανοι για αυτό που κάνουμε. Γιώργος Βιτόρος. Από πού να αρχίσω, Γιώργο? Να πω ότι αισθάνθηκα πολύ όμορφα σήμερα που ξαναγύρισα σε αυτό το χώρο μετά από 16 χρόνια και που είδα καταρχήν και εσένα που σε παρακολουθώ και ξέρεις ότι σε θαυμάζω γιατί σου το λέω στα μηνύματα που σου στέλνω, αλλά είδα και όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέθηκα πάρα πολύ σε αυτά τα 14 χρόνια που έκανα εδώ, στο κανάλι. Από εδώ πήρα φόρα και σήμερα που βλέπω, ρίχνω πίσω τη ματιά, βλέπω ότι χρωστάω πάρα πολλά πράγματα, δεν είναι σχήμα λόγου, πάρα πολλά πράγματα, γιατί μου ανοίχτηκαν ορίζοντες, γιατί γνώρισα ανθρώπους, γιατί γνώρισα χώρες και όλα αυτά
ξεκίνησαν από το Crete TV. Δεν ξεχνώ την πρώτη επαφή που είχα με τον Γιώργο το Χιντιράκη, όταν με πήρε τηλέφωνο στο Βενιζέλιο και μου ζήτησε να συναντηθούμε. Μιλήσαμε, εγώ είχα τις αμφιβολίες μου γιατί δεν ήξερα από τηλεόραση. Ήμουνα πάρα πολύ γνωστός από το ραδιόφωνο, από την Αίρα Ηρακλείου που έκανα εκπομπή, αλλά έπρεπε τώρα να ειδικευτώ σε άλλα πράγματα. Κρατώ, Γιώργο, εδώ, ναι, και μια κάμερα θέλω να έρθει μετά. Είναι το πρώτο χαρτί που έδωσα του Χιντιράκη. Το κρατώ μέσα στο αρχείο μου σαν κόρη οφθαλμού. Πίστεψέ με. Εδώ μέσα σε αυτό το χαρτί είναι η πρότασή σου. Η πρόταση που κάνω στο Χιντιράκη με τον τίτλο της εκπομπής «Κρήτη όμορφο νησί», το σήμα της εκπομπής, ποιες εικόνες θα πέσουν, πώς θα είναι διαρρυθμισμένη η εκπομπή. Και χαίρομαι γιατί ό,τι έδωσα σε αυτό το χαρτί, που θα σου το δώσω μετά σε φωτοτυπία, είναι ό,τι έπαιξε η κριτική τηλεόραση τα επόμενα χρόνια. Θα πούμε πολλά απόψε. Λευτέρη Βαρδάκη. Καλησπέρα, Γιώργη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια πρώτη σκέψη θέλω. Τι θες να ακούσεις? Μια πρώτη σκέψη. Όταν ξεκινούσαμε μαζί το 1990, εγώ, εσύ, η Μαρία η Βούλγαρη, ο Βασίλης ο Σπυριδάκης, μετά ήρθαν οι συνάδελφοι από το αθλητικό. Είναι πολλά αυτά που μπορεί να θυμηθεί κάποιος όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ ήμουν εδώ από το 1990, από την πρώτη στιγμή και πριν ακόμα βγει το κανάλι στον αέρα, μέχρι το 2010. Οπότε όλοι καταλαβαίνουν, εάν θυμούνται, ότι ήμουν εδώ σε όλα τα στάδια, από το πρώτο μέχρι και την τεχνολογική εξέλιξη της Crete TV με την ψηφιακή μετάβαση. Ζήσαμε πάρα πολλά πράγματα. Ζήσαμε πάρα πολλά. Ζήσαμε τη γέννηση της Νέας Κρήτης. Ζήσαμε την μετάβαση στη νέα χιλιετία. Ζήσαμε απίστευτα γεγονότα αυτά όλα τα χρόνια. Τα 20 χρόνια που ήμουν εδώ εγώ είναι ακριβώς η μισή ζωή μου από τη στιγμή που αποχώρησα. 21 ετών ήρθα στην Crete TV, 41 έφυγα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα συναισθήματα είναι πάρα πολλά και πραγματικά νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση έτσι που σήμερα ξαναβρίσκομαι στο πλατό του καναλιού. Στέλιο μου. Πράγματι, Γιώργο μου, είναι αυτή η λέξη που είπε ο Λευτέρης τώρα, συγκίνηση. Μια συγκίνηση την οποία έτσι την αισθάνθηκα πολλαπλάσια με τη γενέθλια υποδοχή του ίδιου του καναλιού αλλά και με την παρουσία όλων των ανθρώπων απόψε εδώ στο πάνελ όπου ξεσηκώνται οι μνήμες περιστατικά σε μια περίοδο που υπήρξε πάρα πολλή δουλειά με πολλή αγάπη, με πολλή έμπνευση, με πολλή μεράκι και που σίγουρα χαρακτηρίζει για τον καθένα μας πιστεύω ότι είναι μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής γιατί εδώ και για την αθλητική δημοσιογραφία, τη δημοσιογραφία και το τεχνικό μέρος τόσα νέα παιδιά που έχουμε εδώ με τόσο έτσι, κέφι που κάνουν τη δουλειά τους είτε πίσω από τις κάμερες είτε πίσω από τα μηχανήματα είναι ένα σχολείο και αποδείχθηκε ένα σχολείο ως πρωτοπόρο έτσι σαν τηλεοπτικό γεγονός να γίνει κριτική τηλεόραση όπως τη λέγαμε τότε η Crete TV και αυτό το οποίο θυμάμαι πρώτα και το καταγράφω σήμερα στο blog μου στη Νέα Κρήτη είναι ότι εκείνη την περίοδο μετά από μια συνάντηση με τον Γιώργο Χιντιράκη στην καφετέρια Αρικάτο, όπου έτσι μου μεταφέρθηκε η πρόταση, γιατί είχαμε μια πολύ δυναμική ομάδα στην εφημερίδα, ο Δημοκράτης, Μανώλης Δανδουλάκης, Γιώργος Γιαλιτάκης, Στέλιος Βολιαντόπουλος. Δεν μπόρεσε να γίνει έτσι πράξη και να έρθουμε αμέσως να αναλάβουμε το αθλητικό τμήμα, διότι ήταν πάρα πολλές οι υποχρεώσεις που είχαμε εκείνο το διάστημα. Όμως είχε γεννηθεί η ιδέα το πώς μπορούμε να ασχοληθούμε με την τηλεόραση όταν είχαμε βρεθεί σε μια αποστολή του Όφη στο Μπέργαμο της Ιταλίας στο μάτσα Αταλάντα Όφη το 2-0 εκείνο με τον Χωσάδα και μείναμε στο ίδιο δωμάτιο με τον αείμνηστο συνάδελφο Μανούσο Ζαχαριουδάκη. Εκεί βλέπαμε για πρώτη φορά τα τοπικά κανάλια, τοπικές εκπομπές τηλεόρασης στην Ιταλική επικράτεια και μάλιστα αθλητικές. Και εκεί γεννήθηκε πρώτα, μπήκε πρώτα έτσι ο σπόρος της ιδέας. Ο Μανούσος μου έλεγε ότι εγώ, μου λέει Στέλιο, δεν θα ασχοληθώ με την τηλεόραση, δεν τη θέλω την τηλεόραση, αλλά εσύ θα πας. Το είχε προφητεύσει ο Μακαρίτης και αγαπημένος συνάδελφος. Αλλά εκείνο επίσης το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι μετά από το αφού πέρασε το πρώτο διάστημα,
αρχές καλοκαιριού του 1991 έγινε η νέα πρόταση. Η εφημερίδα Δημοκράτης είχε κλείσει δυστυχώς, αλλά και ευτυχώς είχαμε απελευθερωθεί από ένα έτσι φάσμα μεγάλης δραστηριότητας και εκεί είπαμε το ναι και δημιουργήσαμε τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας, αλλά πρέπει να επισημάνω ότι είμαι ο πρώτος στον έντυπο τύπο, όταν πολλοί ήταν έτσι σε μία μηχανία, έχουμε τηλεόραση εδώ στο νησί, που έγραψα το σχόλιο την πρώτη μέρα σας που βγήκατε στον αέρα, με τα καλύτερα λόγια και με την προοπτική όπως τη διαισθάνθηκα και την αισθάνθηκα βλέποντάς σας στις οθόνες. Γιώργο, μου επιτρέψεις να κάνω μία μικρή παρέμβαση. Συμπληρώνοντας αυτά που είπε όλα ο Στέλιος, νομίζω ότι και σε αυτά που είπαν όλοι οι υπόλοιποι πρώην συνάδελφοι πλέον, ότι το κανάλι ξεκίνησε και πραγματικά ήταν στην αρχή ένας χύμαρος, αλλά στη συνέχεια είναι ένα ποτάμι ασταμάτητο. Πραγματικά η Crete TV είναι για να είναι κοντά στην κοινωνία, μέσα στην κοινωνία, όχι δίπλα στην κοινωνία. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Mm. Να τονίσουμε ότι είμαστε και θα είσαστε βέβαια μέσα στην κοινωνία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή αγκαλιάστηκε η Crete TV. Διότι μέχρι τότε υπήρχε μια αφωνία στην κοινωνία της Κρήτης. Υπήρχαν μόνο μερικά κανάλια και ιδιωτικά δύο, αν θυμάμαι καλά. Είχε ξεκινήσει τότε τη λειτουργία του το Μέγκα το 1989. Το 1990 ξεκίνησε τη λειτουργία του Αντένα. Λίγους μήνες πριν βγει στον αέρα η Crete TV. Κατά τα άλλα, πριν το 89 υπήρχε μόνο η ΕΡΤ 1, η ΕΡΤ 2. Και φυσικά κανένα ραδιόφωνο. Μετά άρχισε να αναπτύσσεται και η ιδιωτική ραδιοφωνία όπως η τηλεόραση. Άρα λοιπόν η Crete TV ήρθε ως πρώτο περιφερειακό κανάλι εκείνη την εποχή για να δώσει φωνή στην Κρήτη. Και την έδωσε τη φωνή. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια. Προφανώς θα τα πούμε. Γιώργο, μένεις. Περίμενε. Εσύ είσαι ακόμη. Έχει σημασία. Λοιπόν, θέλω όλοι μαζί να έρθετε με έναν τρόπο νοερό, να πάμε στην Αθήνα, να συνδεθούμε με έναν άνθρωπο που για ένα μεγάλο διάστημα εργάστηκε στην ψηφιοποίηση του αρχείου της ΕΡΤ. Σήμερα 30 χρόνια έχει ένα ενδιαφέρον κάποια στιγμή να πάρουμε την τεχνογνωσία του πώς θα ψηφιοποιήσουμε όλο το αρχείο της Crete TV, ψήγματα του οποίου έχουμε δει επί 4 εβδομάδες. Σήμερα είναι υπεύθυνος για τα περιφερειακά της ΕΡΤ, αλλά στις 16 Δεκεμβρίου του 1990 είναι ο σκηνοθέτης, όχι ο τηλεσκηνοθέτης, της Crete TV. Είναι ο Μάνος Σολιδάκης. Μάνο, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Είμαστε πάρα πολύ εδώ που σε ακούμε και χαιρόμαστε που σε βλέπουμε κιόλας. Και εγώ χαίρομαι που σας βλέπω. Μετά από τόσα χρόνια είναι αυτό που λέμε, έχουν περάσει 30 χρόνια, είναι 30 ολόκληρα χρόνια που βαραίνουν τα νιάτα μας, που λένε. Λοιπόν, οπότε, Μάνο, δεν θα σε κουράσω πολύ. Καταρχάς, βλέπω ότι εξακολουθείς να είσαι το ίδιο αγχωτικός, κύριε Μαρκάκη, όπως εκείνη την πρώτη ημέρα. Ίσως από τους πιο αγχωμένους και ίσως από αυτούς που δεν είχαν άγνοια κινδύνου τι σήμαινε η εκπομπή του Σήματος. Θυμάσαι κάτι? Βεβαίως και θυμάμαι. Το άγχος ήταν στον υπέρτατο βαθμό, σε βαθμό που μετά το πρώτο ζωντανό, και επαναλαμβάνω ζωντανό, δελτίο που βγάλαμε, εγώ προσωπικά είχα βγει έξω στον δρόμο και είχα ξεσπάσει σε λιγμούς. Ήταν το ξέσπασμα της βραδιάς. Να θυμίσω ότι τα πρώτα δελτία βγήκανε κατά κάποιο τρόπο όχι ζωντανά. Κονσέρβα. Ήτανε κονσέρβα. Είχαμε γράψει λίγη ώρα νωρίτερα και τα παίξαμε μετά, εφόσον είχαμε βεβαιωθεί ότι όλα πήγαν καλά. Και αυτό το πάμε που ακούστηκε στη δικιά σου στο πρώτο δελτίο, το οποίο το ανακαλύψαμε ότι έγινε αυτό το λάθος, αλλά δεν είχαμε το χρόνο να το διορθώσουμε, αν θυμάσαι. Οπότε το βγάλαμε έτσι, ακούστηκε και το πάμε στον αέρα και γίνανε και άλλα ευθράμπελα. Τέλος πάντων, μπορούμε να συζητάμε όλο το βράδυ για όλα αυτά. 30 χρόνια μετά, ζώντας στην Αθήνα, στον ίδιο χώρο, ενώ επαγγελματικά δεν έχεις μεγάλη απόσταση από το χώρο. Τι ακριβώς σημαίνει, φτάνει ο απόϊχος, είναι προφανές, το έχουμε συζητήσει. Τι σημαίνει και πώς αισθάνεσαι 30 χρόνια, κοιτώντας και πίσω, κοιτώντας και το σήμερα της Crete TV? Καταρχήν, αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που
που ήρθα στο Crete TV, ήρθα από την Αθήνα, είχα γνωρίσει τον Αντώνη τον Δημητρίου μερικούς μήνες πριν το άνοιγμα. Είχαμε βρεθεί σε ένα ξενοδοχείο. Αμέσως κατάλαβε ότι μπορούσα να βοηθήσω στο ξεκίνημα του καναλιού και έκανα τότε ένα μεγάλο βήμα. Έφυγα από την Αθήνα, από μια πολύ καλή δουλειά που είχα και πήγα και εγώ να ζήσω αυτό το όνειρο. Το όνειρο δηλαδή να στήσουμε ένα κανάλι, να πει στον αέρα, ξεκινώντας από το μηδέν. Όλα πήγανε καλά. Βέβαια, εμένα τα όνειρά μου ήταν κάπως λίγο πιο μεγάλα εκείνη την εποχή. Ήθελα να ανοίξω τα φτερά μου περισσότερο, οπότε μετά από κάποια, αφού στήθηκε το κανάλι και άρχισε πλέον να μπαίνει σε μέσα ένα ρυθμό, αποφάσισα να αποχωρήσω και να ψάξω για κάτι άλλο. Αισθάνομαι πάντως πολύ τυχερός που βίωσα αυτή την εμπειρία και πραγματικά είναι από τις αξέχαστες στιγμές της ζωής μου, οι οποίες έχουν ουσιαστικά σημαδέψει και όλη τη μετέπειτα πορεία μου, την επαγγελματική. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τους μήνες, τον 1,5 χρόνο που δούλεψα στο Crete TV και είναι ένα και μένα, όπως είπε και ο κύριος Κιντυράκης, από τα καλύτερα κομμάτια της ζωής μου. Φτάνει σήμερα το αποτύπωμα της Crete TV και όταν τα ακούς πώς νιώθεις, όταν ακούς ότι αυτό είναι από την Crete TV. Σίγουρα, είναι αμέσως αισθάνεσαι ότι είναι ένα κομμάτι δικό σου. Δηλαδή ότι όπως ακούς νέα από ένα συγγενή σου, από ένα πολύ φίλο σου, το αισθάνεσαι οικείο. Και βλέποντας ουσιαστικά και εκπομπές, γιατί και εγώ παρακολουθώ πράγματα μέσα από το Vimeo ή από το, από το streaming που κάνετε, βλέπω ότι ναι, μεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα τεχνολογικά βέβαια, αλλά αυτή η ατμόσφαιρα που πέρναγε στον κόσμο τότε, νομίζω ότι περνάει και τώρα. Αυτή η ζεστασιά, αυτή η αγάπη για την Κρήτη, αυτό το πάθος του ντόπιου, ας πούμε έτσι, η αγάπη που δείχνει το Crete TV προς τον τόπο του. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Λοιπόν, Μάνο, προφανώς κάποιος ή κάποιοι θα θέλουν να σου απευθύνουν κάτι. Πριν όμως, θέλω να κάνουμε και μία αποκάλυψη. Επειδή όλοι ήμασταν πρωτάριδες, πλην ελαχίστων που είχαν μια ιδέα, η αποκάλυψη είναι ότι ετοιμαστήκαμε, όλα ωραία, όλα καλά, και όταν ήρθε η ώρα για το Δελτίο Ειδήσεων, δεν υπήρχε σήμα για Δελτίο Ειδήσεων. Καλά θυμάμαι, σε πόσο χρόνο το έφτιαξες, αρπακόλα, να τα πούμε όλα με ειλικρίνεια στον κόσμο, αλλά ήταν και μια χαρά σήμα, πρέπει να πω, σε πόση ώρα. Θυμάσαι? Ούτε που θυμάμαι. Θυμάμαι ότι πολλά πράγματα γίνανε τελευταία στιγμή. Ο Παντελής ο Αποστολάκης είχε το τεχνικό κομμάτι. Ο Νίκος ο Μαρκάκης είχε τη μεγάλη εμπειρία του ζωντανού δελτίου ειδήσεων. Το κομμάτι όμως του μοντάζ, της τηλεοπτικής παραγωγής, έχω την εντύπωση ότι αυτό το κομμάτι είναι που μετέφερα εγώ στο κανάλι. Αυτό ήταν το δικό μου κουπί που τράβηξα, ας το πούμε έτσι. Και όντως τα πρώτα σήματα και τα πρώτα διαφημιστικά και οι πρώτες εκπομπές, γιατί αν θυμάσαι εγώ είχα το ρόλο του διευθυντή παραγωγής, αλλά ταυτόχρονα ήμουνα και μοντέρ, ήμουνα και τεχνικός, ήμουνα και στην κάμερα, ήμουνα παντού. Και αν θυμάσαι μαζί με τον Νίκο τον Μαρκάκη, επιλέξαμε τα παιδιά τα οποία οι περισσότεροι ήταν είτε από σχολές πρωτόβγαλτοι, είτε με πολύ μικρή εμπειρία, είτε εντελώς ήταν παιδιά με όρεξη να μάθουν, αλλά δεν είχαν ουσιαστικά δυνατότητες, έτοιμες εμπειρίες εννοώ, δυνατότητες είχαν τα παιδιά, μια χαρά. Αυτούς τους ανθρώπους τους πήραμε και τους φτιάξαμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για να προλάβουμε, γιατί ένας άνθρωπος, εγώ τον πρώτο χρόνο που ήμουνα στο Crete TV, 365 μέρες αν θυμάσαι ήμουνα εκεί. Δεν έφυγα ποτέ, δηλαδή δεν μπορούσα να φύγω, γιατί έπρεπε να βγουν οι εκπομπές και οι πρώτες παραγωγές που είχαμε. Και μέχρι να φτιάξω ανθρώπους, να τους αφήσω πίσω μου για να μπορέσω και εγώ να φύγω ένα Σαββατοκύριακο, ας πούμε, να πάω να ξεκουραστώ, είχαν περάσει πάνω από 6 μήνες, θυμάμαι 7, που δεν είχα σταματήσει λεπτό.
Όλη μέρα, στην κυριολεξία. Λοιπόν, ποιος θέλει να πει κάτι στο Μάνο, θέλει κάποιος? Για να μην τον ταλαιπωρήσουμε περισσότερο, αν θέλει κάποιος. Εγώ θέλω να πω κάτι. Ναι, κύριε Μαρκάκη. Γεια σου. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω μετά από τόσα χρόνια. Εγώ το και ίδιο. Να σου θυμίσω μόνο αυτό που είπες, τη συγκίνηση και το κλάμα σου. Και το έκανα την παρηγορήτρα εγώ μετά. Όταν είχε έρθει και ο Αντώνης. Ναι, είχε έρθει και ο Αντώνης έξω. Και προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο να σε φέρουμε στην τάξη. Γιατί είχες ξεφύγει εντελώς, δεν μπορούσες να σταματήσεις το κλάμα. Ήταν από τις ωραιότερες στιγμές που έχουμε ζήσει σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, Μάνο μου, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε και θέλουμε δοθείς ευκαιρίας να σου απευθύνουμε μια έκκληση. Ξέρεις, από ψηφιοποίηση αρχείου θα έρθεις να μας βοηθήσεις καλύτερα στην ταξινόμηση, ειδού το Ηράκλειο, ειδού και το πίδημα. Καιρός είναι να έρθεις μια βόλτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώς. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ, χαρήκαμε πολύ, να είσαι γερός. Γιώργο Καργάκη, ένα πρώτο σχόλιο. Ένα πρώτο σχόλιο. Μέσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εδώ που είναι απόψε και έχουν πραγματικά εντυπωσιάσει αυτούς που μας ακούνε απόψε με αυτά που έχουν πει και έχουν ήδη μεταξύ τους συγκινηθεί. Και για τα μαλλιά μας, τα άσπρα, έτσι. Έχουν εντυπωσιάσει, ο κόσμος αγαπάει αυτό που έχει δει τόσα χρόνια και αυτό που έχει ζήσει μέσα στην Crete TV. Το χρώμα των μαλλιών είναι η γοητεία την οποία εξακολουθεί να έχει η Crete TV όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω... Καλά, εγώ δεν έχω θέμα. Ο Παντελής έχει θέμα. Δεν θέλω να πω ποιοι άλλοι έχουν θέμα. Το πρώτο σχόλιο. Το πρώτο σχόλιο είναι... χαίρομαι πάρα πολύ που μέσα από αυτή την... μέσα από όλα αυτά τα χρόνια που έχω ζήσει και ελπίζω να εξακολουθώ πρώτα υγεία να έχουμε να... συνεργάζομαι με όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι το πρόγραμμα του σταθμού, του οποίου την επιμέλεια έχω για πάρα πολλά χρόνια, έχει καταξιωθεί χάρη στη συνεργασία αυτών των ανθρώπων που έχουν μιλήσει απόψε, αλλά και άλλων εκατοντάδων ανθρώπων και τους ευχαριστώ. Βέβαια, η καταξίωση έχει έρθει από τους τηλεθεατές. Αυτό θέλω να τονίσω απόψε, ότι καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια να κερδίσουμε τον τηλεθεατή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε αντάξει της εμπιστοσύνης που μας δίνει. Εγώ θέλω να αποκαλύψω ότι η πρώτη επαφή του Γιώργου Καργάκη με την Crete TV είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν δέχεται ένα τηλεφώνημα, να φύγει από τη Βοστόνη, δεν τα λες όλα, να πάει πού? Είχαμε γνωριστεί με τον κύριο Αντώνη Δημητρίου. Ναι. Τον Αντώνη τον Δημητρίου, γιατί είμαστε φίλοι. Παίρνει ένα τηλέφωνο στη Βοστόνη και μου λέει, Γιώργο, το κανάλι το οποίο λειτουργεί τώρα εδώ και ένα χρόνο περίπου, έχει ανάγκη προγράμματος. Και ειδικά ξένου προγράμματος. Κάνουμε λοιπόν μία έρευνα στην Αμερική μαζί με ένα φίλο Dana Hershey από ένα μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι στη Βοστόνη και με ενημερώνει ότι εάν θέλεις να υποστηρίξεις σωστά το κανάλι για το οποίο ενδιαφέρεσαι, την Crete TV, θα πρέπει να πας στο συνέδριο NATPE, ναι. National Association of Television Producers and Entertainment, που γίνεται στη Νέα Ορλεάνη. Βεβαίως. Συνεννοούμαι με τον κύριο Δημητρίου και παίρνω το αεροπλάνο, κλείνω ξενοδοχεία, διότι το συνέδριο είναι περίπου 5 μέρες. Εκεί λοιπόν, αφού έγινε η αρχή εγγραφή και μου είπαν ότι από την Ελλάδα είσαστε το πρώτο κανάλι που κάνει εγγραφή σε αυτό το μεγαλύτερο συνέδριο τηλεοπτικών προγραμμάτων στον κόσμο. Ορίστε. Στη συνέχεια υπήρχε διαρκής ενημέρωση, αξιοποιήσαμε πάρα πολλά από αυτά τα οποία αποκομίσαμε από τη μεγάλη αυτή εταιρεία
Και βέβαια τα αξιοποιήσαμε προς όφελος της Κρήτη TV. Λοιπόν, θέλω να δείτε όλοι μαζί δύο έγγραφα ντοκουμέντο απόψε που είναι κάποια από τα σημεία για τα σπάργανα του καναλιού. Το ένα είναι η αίτηση προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως τηλεοπτικός σταθμός, οδός Ζαλοκώστα. Τότε και το δεύτερο είναι η κοινοποίηση ότι έχετε την έγκριση και σε ποια θέση θα στηθεί ο πρώτος διάβλος, κύριε Αποστολάκη, με τα χαρτόσημα εκείνης της εποχής, η βεβαίωση, υπόψιν, προσέξτε τι λέει κάτω-κάτω, η παρούσα δεν αποτελεί άδεια τηλεοπτική. Μια υπόθεση που κρατάει, θα τη δούμε συνέχεια, μέχρι σήμερα, παρά τις πιέσεις Κρήτη TV, ο Βασίλης έχει πάει άπειρες φορές στα Υπουργεία για όλη την περιφερειακή τηλεόραση. Και για τα ραδιόφωνα. Και για τα ραδιόφωνα, βεβαίως. Εγώ θέλω, Γιώργο, ναι, Παντελή, να συμπληρώσω αυτό που λες, ότι θυμάμαι ότι ανεβήκαμε τον Αντώνη τον Δημητρίου στο μοναστήρι στη Ρογδιά, βρήκαμε τη Μακρίνα η οποία έχει κοιμηθεί σήμερα και νοικιάσαμε το χώρο αυτόν που μας έδινε αυτό το χαρτί. Και νοικιάσαμε, ήταν μόνο η ΕΡΤ εκεί, δεν υπήρχε τίποτε άλλο και νοικιάσαμε από το μοναστήρι. Είναι θέση Αγρουλιάς, αν θυμάμαι καλά. Ε? Ναι, ναι, το χώρο για να βάλουμε την πρώτη κεραία. Μάλιστα. Το κρατώ αυτό που λες, γιατί όλα πρέπει να τα ρίξουμε πάνω στο τραπέζι για την ιστορία. Μιας και είσαι ο τεχνικός, ο πρώτος εδώ, ο τεχνικός διευθυντής, είναι αλήθεια ή ψέματα ότι ο Αντώνης Δημητρίου στην Αθήνα, ξεκινώντας αυτή την ιστορία, ανεβαίνει και συναντά έναν από τους πιο γνωστούς στα ζητήματα ηλεκτρονικών, τον Κώστα Νόστη, και ρωτά αρχικώς για ραδιόφωνο. Και ο Νόστης είναι αυτός που του λέει: ποιο ραδιόφωνο, εδώ πια προχωράμε σε τηλεοράσεις, δεν το σκέφτεσαι? Η αλήθεια είναι ότι ναι, έγινε αυτή η συνάντηση. Ο Αντώνης όμως ήταν αποφασισμένος ότι ήθελε να κάνει τηλεόραση. Το ήξερε. Οπότε περίμενε ένα πυροκρουστήρα. Περίμενε. Περίμενε να το κάνει. Και το έκανε. Μάλιστα. Γιώργο Χιντυράκη. Εγώ είμαι. Εσύ. Για πες μας λοιπόν για εκείνες τις πρώτες στιγμές. Είναι από το 89 η άδεια. Μάλλον όχι η άδεια, η απόφαση η κυβερνητική να προχωρήσει η λεγόμενη ελεύθερη, όπως την έλεγαν τότε, τηλεόραση, ιδιωτική δηλαδή. Ναι, ναι. Με το Μέγκα που είχε πάρει. Ναι, ναι. Καλοκαίρι λοιπόν, Ορακίων. Πώς... η ατμόσφαιρα που ήταν στην Ορακίων, ναι, μα την περιέγραψε ο Βασίλης Σπυρδάκης. Πηγαίναμε εκεί και δεν ξέραμε τι να κάνουμε καταρχήν. Στο λογιστικό γραφείο είχαμε ένα γραφείο ο καθένας, άνοιγε τα χαρτιά του και προσπαθούσαμε να μάθουμε κι εμείς, βλέποντας τηλεοράσεις ή άλλα προγράμματα. Αυτή ήταν η κατάσταση τότε. Ήρθαν τα πρώτα μηχανήματα. Το στούντιο στο υπόγειο ήταν μια αίθουσα, αν θυμάμαι καλά, 5x7. 5x7. Εκείνο σε αυτό το στούντιο από κάτω προσπαθήσαμε να κάνουμε όλες τις εκπομπές. Όλες τις εκπομπές. Εκεί γίνανε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Ήταν μεγαλύτερο, Γιώργο. Μεγαλύτερο. 5x8. Ήταν μεγαλύτερο. Να ήταν. Ήταν παραπάνω. Αυτή ήταν η αίθουσα. Και πάνω τα γραφεία. Εκεί λοιπόν προσπαθήσαμε καταρχήν να φτιάξουμε κάποια σκηνικά. Έκανα και τον σκηνογράφο, έκανα και τον οπερατέρ, και μιλούσε και με όλο τον κόσμο, με το Λευτέρη το Βαρδάκι. Ήρθε μια μέρα και μου λέει: είμαι από τον Άγιο Νικόλαο και έχω ένα ραδιόφωνο. Έλα και εσύ να σε δούμε. Έτσι ακριβώς έγινε. Αυτή η ατμόσφαιρα όμως είχε ένα ενθουσιασμό. Δεν ξέραμε τίποτα. Δεν ξέραμε πολλά, αλλά μαθαίναμε. Και το βασικότερο ότι είχαμε τον Παντελή και τον Νίκο πίσω μας, που ο Αντώνης, ομολογουμένως, ήταν μπροστά. Μας έλεγε: πάμε, κάτι θα γίνει, θα μάθουμε. Και έτσι σιγά σιγά άρχισαν να στρώνουν τα πράγματα. Θα φτάσουμε και στην ώρα της έναρξης, θα φτάσουμε στα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν θες να σου πω δύο-τρία πράγματα για εκείνη τη εποχή δυσκολία. Ναι. Ότι εκτός από τα χρήματα που βρέθηκαν για να στηθεί ο σταθμός, στη συνέχεια δεν υπήρχαν άλλα χρήματα. Δεν είμαστε ούτε κόκκαλοι στο Βαρδινογιάννης πίσω και έπρεπε να βγάλουμε διαφήμιση. Όμως οι επιχειρήσεις του Ηρακλείου δεν ήξεραν τι θα πει διαφήμιση. Δεν ήξεραν τι αποδίδει η διαφήμιση και αν θα αποδώσει. Και ήταν τεράστιο πρόβλημα να βρούμε. Θυμάμαι, ο Στέλιος ο Μαλτεζάκης θα βάλει τα γέλια τώρα, ότι είχα βρει εδώ στην Αλικαρνασσό ένα φραγκιαδουλάκι ο οποίος είχε μια εταιρεία και έκανα εγώ το σπικάζ τότε και φώναζα τόσο δυνατά που ακουγόμουν. Ακόμα το θυμάται, φραγκιαδουλάκι σα ευέ! Ναι. Έπαιρνα το αυτοκίνητο, πήγα στον Τυμπάκι
να βρω διαφημίσεις στην Ιεράπετρα. Δύο αυτοκίνητα είχαμε στο σταθμό, του Αντώνη και το δικό μου, και μία κάμερα εξωτερικού συνεργείου που ο Βιτόρος με τον Παπαγεωργίου παίζανε μπουνιές στη σκάλα πιο να την πάρει. Θυμάσαι μία από τις... Βεβαίως δεν είναι εδώ. Επίσης ένα από το πρόσωπο από τα πρώτα, το είπαμε ήδη, η Ελένη Κοκοσάλη. Θυμάσαι μία από τις πρώτες τοπικές διαφημίσεις. Ποια ήταν, την οποία κλείσατε μαζί, τη θυμάσαι? Αυτό έχει μεγάλη. Λοιπόν, δεν είχαμε λεφτά λοιπόν να προχωρήσουμε και ψαχνόμαστε. Πώς θα πληρωθούν οι άνθρωποι στην υπόθεση αυτή. Λοιπόν, εγώ, η Ελένη τότε και είχαμε ένα ξένο, ένα Ολλανδό. Ποιον είχαμε? Το Ρόμπερτ Μπάουερ. Α, μπράβο. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν τον πήραμε μαζί μας να πάμε στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Μάλιστα. Εμένα γνωστός μου. Η Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, αυτή είναι η πρώτη τοπική διαφημίση. Η πρώτη. Εμένα γνωστός μου άνθρωπος. Βλέπουμε και το σχετικό πλάνο. Έλα, Γιώργο. Ναι. Εμένα λοιπόν πολύ γνωστός μου άνθρωπος και τον έψηνα τόσο καιρό. Λέει, ελάτε. Πέρε λοιπόν την Ελένη και τον. Πώς τα είπαμε? Ρόμπερτ. Το Ρόμπερτ και πάμε. Καθόμαστε επί μία ώρα να κουβεντιάζουμε και το βιβλίο. Του λέγαμε τι θα κάνουμε από εδώ, το ανεβάζαμε τα πράγματα. Μια στιγμή το βλέπω και ψήνεται. Αρχίζει να ψήνεται. Εμείς χαρήκαμε λοιπόν. Λέει, παιδιά, εντάξει, πόσο θα στοιχίζει κάτι διαφήμιση τόσο. Ελάτε να σας δώσω μια επιταγή. Μέχρι τότε επιταγές τις βλέπαμε πρώτα. Και κάνει έτσι λοιπόν και υπογράφει μια επιταγή, αν θυμάμαι καλά, 1.200.000. Δραχμές. Δραχμές. Ναι. Λοιπόν, βλέπαμε την επιταγή με την Ελένη την Κοκοσάλη έτσι. Έχει αρχίσει το τρέμουλο σε εμάς και εγώ προσπάθησα να φύγουμε γρήγορα. Μόλις πήραμε την επιταγή, μην το μετανιώσει. Αυτή ήταν η επαφή. Δεν αλλάξε. Βέβαια, ήταν άγνωστος κόσμος, έτσι. Τελείως. Η διαφήμιση. Τόσα χρήματα να πάρουμε στο χέρι που δεν είχαμε ραχμή να πληρωθούμε. Θυμάσαι την πρώτη Αθηναϊκή ποια είναι? Όχι. Είναι φάγια. Δεν κάνω διαφήμιση. Αυτές είναι οι δύο πρώτες διαφημίσεις στο κανάλι αυτό τοπική. Αυτό μπορώ να σου πω όμως ότι μέχρι το γήπεδο του Όφη τρέχαμε οι τρεις μας τροχάδι να πάμε στο αυτοκίνητο να φύγουμε. Λοιπόν, θα πάω στην πρώτη διακοπή γιατί θα ανοίξει πολύ συζήτηση. Μιας και το είπες, να πω ότι δεν είναι εφικτό να είναι όλοι εδώ απόψε. Θέλω απλά να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν πρόσωπα σαν το Μανώλη το Μακάκι που έχει κατασκευάσει και εδώ και στην Ορακίων πράγματα και θάματα. Πρέπει να το και πούμε. Στην Γνωσού. Παντού και στην Γνωσού. Θέλω να θυμηθούμε επίσης τη Ρίτσα την Παναγιωτοπούλου που ήταν στο ξεκίνημα, τον Όντα τον Σφαγιανάκη, τον Ρόμπερτο Μπάουερ που είπες, το Μάριο το Σωτηριάδη, ναι. Από όσους θυμάστε, το Μάριο το Βραδύ, το Κύπριο. Ναι, ναι, το Μάριο το Βραδύ, το Μανώλη το Δανδουλάκη τον είπε ο Στέλιος ο Μαλτεζάκης, τον Τάκη τον Επιτροπάκη. Θέλω να θυμηθούμε όμως και κάποιους που έχουν φύγει από κοντά μας. Θέλω να θυμηθούμε τη Μαρία την Αλεξανδρίδου, την Πόπη τη Γρινιεζάκη, τη Μαρία τη Δάμα, να θυμηθούμε και τον Ηλία το Δάμα που να είναι καλά, υπήρξε στην αρχή στο ραδιόφωνο, το Μανούσο το Ζαχαριουδάκη, μια μεγάλη απώλεια εκεί για την αθλητική Νέα Κρήτη, το Γιάννη το Σφακιανάκη, να μην ξεχνάμε, τον πρώτο ηχολήπτη που χάσαμε σε τροχαίο δυστύχημα, από τη Χαλκίδα το παιδί, φοιτητή στο ΤΕΗ, το Βαγγέλη, τον Παπαδόπουλο, συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιους, και φυσικά έναν άνθρωπο που έχει σημαδέψει την πορεία αυτού του ομίλου και θέλω να ακούσουμε έτσι για να θυμούμαστε μερικούς ανθρώπους και ένα μικρό του απόσπασμα, τον Αντώνη το Βγότζα, ο οποίος μας συντρόφεψε και σένα Βασίλη σε κρίσιμα ζητήματα και είχε και μία άποψη, όχι μόνο για το κανάλι και για το νησί. Έτσι θα πάμε σε διάλειμμα, τιμώντας στο πρόσωπο του Αντώνη Βγότζα όλους αυτούς που έχουν φύγει από δίπλα μας. Ο άξονας είναι το δίκαιο. Κοιτάξτε, το δίκαιο είναι ένα σύστημα αξιών που επιτρέπει ή επιβάλλει να μετρήσουμε τα γεγονότα. Δεν είναι νομική ερμηνεία της ιστορίας. Αλλά με άξονα το δίκαιο προσπαθώ να κατανοήσω την ιστορία και να την πω στους συμπολίτες μας. Το δίκαιο έχει διαχρονικές αξίες. Η ζωή. Το αγαθό της ζωής είναι ένα άνομο αγαθό. Η ανθρώπινη αξία, η τιμή μας, η ελευθερία μας. Υπάρχουν δηλαδή έννοιες που αντέχουν στο χρόνο και επιτρέπουν να μετράμε τα γεγονότα. Και αυτό, αν θέλετε, κάνω χωρίς διδακτικό τρόπο και χωρίς πιθαναγκαστικό. Κοιτάξτε, η πολιτική είναι
στο μεδούλι μου μέσα από τότε που θυμάμαι καλά τον εαυτό μου. Αλλά θεωρώ πολιτική ακόμα και αυτό που κάνουμε. Θεωρώ πολιτική τη συμμετοχή στο δημόσιο βίο της χώρας μας. Από εκεί και πέρα δεν νιώθω την ανάγκη να λειτουργώ με ματαιώσεις. Είμαι ανοιχτός στη ζωή μου να κάνω για κάθε τι καινούριο, αρκεί να το μπορώ και αρκεί να μου το επιτρέπουν. Ξέρετε, στη ζωή μας πολλές φορές και η τύχη παίζει ρόλο και δεν είναι κακό πράγμα. Βλέπετε ή έρχεται και η φύση παίζει ρόλο. Υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να είχαν διαπρέψει ως αρχηγοί κρατών. Δεν έφτασαν να γίνουν αρχηγοί κρατών. Δεν χάθηκαν όμως στην πορεία. Δεν χάθηκαν στην κοινωνία. Επιμένω ότι νιώθω πολιτικός εν ευρία ενία με την άποψη ότι συμμετέχω στη ζωή του τόπου. Από εκεί και πέρα είμαι ανοιχτός σε όλα. Χωρίς να δεσμεύομαι, χωρίς να έχω αγκυλώσεις. Δεν έχω αγκυλώσεις στη ζωή μου. Επιστροφή εδώ σε αυτή την ειδική εκπομπή για τα 30 χρόνια της Crete TV και έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να δείξουμε απόψε. Θέλω να παρακαλέσω όλους τους παριστάμενους στα δύο στούντιο να κάνουν λίγο υπομονή και να συνδεθούμε ταυτόχρονα με δύο επίσης ανθρώπους που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην Crete TV σε αυτή την πορεία των 30 χρόνων. Είναι ο Γιώργος ο Λαγουβάρδος και ο Κώστας ο Τσαπάκης. Ο Κώστας Τσαπάκης ήταν για χρόνια ο ανταποκριτής, το πρόσωπο, η φωνή της Crete TV στην Αθήνα. Ο Γιώργος Λαγουβάρδος ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε τον κύκλο των ενημερωτικών εκπομπών στην Crete TV. Γιώργο, από σένα θα ξεκινήσω, τον μεγαλύτερο ηλικιακά να το πω και εμπειρότερο. Σε δίνω στεγνά δηλαδή, 30 χρόνια μετά. Και θέλω εδώ όχι μόνο το προσωπικό σου βίωμα, αλλά και τη δημοσιογραφική σου ματιά. Τι μπορούμε να πούμε για το περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκε η Crete TV, το οποίο δεν ήταν ανέφελο, είχε πολλά λάθη, είχε προβλήματα, είχε τομές, είχε συγκρούσεις, είχε και κακοριξιά γιατί ανακάτευε κάπως τα πράγματα όταν ξεκινούσε και συνέχισε να τα ανακατεύει. 30 χρόνια μετά τι μπορούμε να πούμε? Γιώργο, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους. Τους βλέπω ξανά με μεγάλη χαρά. Αλλά χαρά και για ένα άλλο λόγο, γιατί βλέπω ότι στο κλαπ των ασπρομάλιδων έχουν μπει όλοι εκτός από τον Νίκο τον Μαρκάκη και τον Γιώργο τον Βιτόρο, που εξακολουθούν να μην έχουν ούτε μία άσπρη τρίχα. Λοιπόν, να καταθέσω και εγώ τη δική μου μαρτυρία. Νομίζω ότι αυτό το μεγάλο εγχείρημα στον χώρο της ενημέρωσης στην Κρήτη πιστώνεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, θα έλεγα 95% στον Αντώνη τον Δημητρίου. Είναι ο άνθρωπος που αν δεν υπήρχε δεν θα υπήρχε Crete TV. Όλοι βάλαμε το λιθαράκι μας, όλοι βάλαμε το χέρι, όλοι σπρώξαμε, όλοι συντελέσαμε, όλοι βοηθήσαμε, όμως ο άνθρωπος αυτός, όπως θα θυμούνται όλοι και ξέρουν όλοι, ήταν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή για όλα τα θέματα. Δεν υπήρχε κάποιο θέμα για τον Αντώνη που δεν μπορούσε να λυθεί. Και αν δεν μπορούσαν οι τεχνικοί να το λύσουν, αν δεν μπορούσαμε εμείς να το λύσουμε, το έλυνε αυτός. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Η δεύτερη μεγάλη αλήθεια είναι ότι η Crete TV από την πρώτη στιγμή έκανε μια πολύ μεγάλη τομή στο χώρο της Κρήτης καταρχήν, και σήμερα η τομή αυτή συνεχίζεται σε πανελλήνιο επίπεδο. Έπιασε πολύ γρήγορα το σφιγμό του κόσμου. Έπιασε πολύ γρήγορα τον παλμό του κόσμου. Και τον έπιασε, πρέπει να πω, και νομίζω ότι συμφωνείτε όλοι από αυτά που άκουσα, τον έπιασε με συνέπεια. Δεν έπαιξε παιχνίδια δηλαδή. Και αυτό της πιστώθηκε από τον κόσμο. Εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα
εάν δεν υπήρχε ο Νίκος ο Μαρκάκης. Αυτό το εκπληκτικό παιδί με τις πολύ μεγάλες ικανότητες, με το άψογο ήθος που νομίζω ότι του χρωστάω τα πάντα. Ήταν ο άνθρωπος που μου έλεγε ρύθμισε το μικρόφωνο, ήταν ο άνθρωπος που μου έλεγε πρόσεξε εδώ, ήταν ο άνθρωπος που μου έλεγε φτιάξε τα γυαλιά σου, κάνε αυτό, κάνε το άλλο. Δεν θα υπήρχε εκπομπή εάν δεν ήταν ο Νίκος ο Μπρακάκης. Θυμάμαι ότι η εκπομπή δική μου, ο Λόγος και Αντίλογος δηλαδή στην αρχή, ήταν η δεύτερη μετά από τη δική σας στο Δελτίο Ειδήσεων. Mm-hmm. Η πρώτη εκπομπή θυμάμαι ότι ήταν την καυτή περίοδο των καταλήψεων των σχολείων που είχαμε φέρει στο στούντιο τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μαζί με μαθητές που είχαν πρωτοστατήσει στις καταλήψεις τότε απέναντι στον νόμο Αρσένη. Μετά ακολούθησαν πολλές. Αυτές που μου έχουν μείνει όμως, και θα πω μετά και για την Γιώργο την ερώτηση που μου έκανες, αυτές οι εκπομπές που μου έχουν μείνει είναι δύο. Η πρώτη είναι όταν ήρθε στο στούντιο ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας, ο πατέρας ο Ρούσος, που σήμερα έχει φύγει από κοντά μας, μαζί με τον Αρχιμανδρίτη, τον Αμφιλόχιο, τον Σαμοήλη, που είναι ευτυχώς ακόμα μαζί μας, ήταν η πρώτη συνάντηση των εκπροσώπων των δύο εκκλησιών. Πολύ ένταση. Ήταν κάτι πρωτοποριακό για την εποχή του. Η δεύτερη εκπομπή που θυμάμαι και μου είχε μείνει ήταν όταν στο στούντιο της Κρήτη TV, φανταστείτε τώρα πάμε 30 χρόνια πίσω, ήταν δύο καπεταναίοι στην περίοδο της αντίστασης. Ο Μακαρίτης, ο Ζαχαρίας ο Μπαντουβάς και ο επίσης Μακαρίτης Μιχάλης Σαμαρίτης. Ήταν δύο άνθρωποι που βρέθηκαν αντίπαλοι απέναντι στη διάρκεια της κατοχής, αλλά συναντήθηκαν στο στούντιο της Κρήτη TV. Μετά ακολούθησαν πολλές. Είχαμε τους πολιτικούς που γινόταν ο χαμός. Ήταν οι πρώτες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους πολιτικούς της εποχής, οι οποίες ήταν έντονες, όπως θυμάστε όλοι. Και νομίζω ότι τα 10 και πάνω χρόνια που έζησα στην Κρήτη TV κοντά σας, νομίζω ότι σφράγισαν τη ζωή μου. 30 χρόνια μετά. 30 χρόνια μετά. Νομίζω ότι δεν είναι τίποτα όμοιο με εκείνη την εποχή. Σήμερα η Κρήτη TV νομίζω ότι συναγωνίζεται και ανταγωνίζεται ευθέως τα λεγόμενα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Εσύ έχεις καταφέρει με εκπληκτικό τρόπο και μαεστρία, με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και εντιμότητα να κάνεις κατά τη γνώμη μου την καλύτερη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Πραγματικά το λέω αυτό. Την καλύτερη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Επειδή όμως εγώ είμαι απαισιόδοξος για την πορεία των μέσων ενημέρωσης, σου λέω κράτησε γερά, κρατήστε γερά, γιατί είστε το μοναδικό αποκούμπι σήμερα για τον Έλληνα. Αυτό να το θυμηθείτε. Θα επιστρέψουμε, Γιώργο Λαγοβάρου, γιατί και πολλοί έχουν να σου πούνε αρκετά, να κάνω μία προσθήκη στους μεγάλους απόντες, δικό μου ολίσθημα, αλλά είμαστε τόσο πολύ, τόσα χρόνια. Είναι ο Γιάννης ο Κοκκινόβραχος, που επίσης έδωσε Βεβαίως. Την ψυχή του για όλο τον Όμιλο και για όλους τους ανθρώπους. Ζητώ συγγνώμη από τους οικείους του αν με ακούνε. Μου διέφυγε όμως μέσα σε έναν κατάλογο που δεν με ευχαριστεί των απόντων. Μακάρι να ήταν οπουδήποτε αλλού και να ήταν παρόντες. Κώστας Τσαπάκης από την Αθήνα. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαπάκη. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, κύριε Σαχίνη. Καλησπέρα στην εκλεκτή ομίγυρη. Κώστα, 30 χρόνια μετά τι έχεις να πεις? Ότι πάει καλά το πράγμα. Πάει πολύ καλά. Όταν ρωτήθηκα πριν από λίγες μέρες από συναδέλφους, είπα ότι η Κρήτη TV, η κριτική τηλεόραση, όπως μου αρέσει να τη λέω εγώ, και νομίζω και πολλοί από εμάς, συνεχίζει να ανθίζει. Αυτό είναι αρκετό. Αυτό σημαίνει ότι
Όχι μόνο είχε παρελθόν, με το οποίο ασχολούμαστε απόψε, εν είδη γερόντων σε τσαλόνι γυροκομείου ενδεχομένως, αλλά έχει μέλλον, και αυτό είναι το σημαντικό. Έχει ένα παρόν δυναμικό και έχει ένα μέλλον το οποίο πραγματικά θα έχει ακόμα πάρα πολλά να προσφέρει στο νησί, να προσφέρει στην ελληνική τηλεόραση. Γιατί το είπε ο Γιώργος ο Λαγουβάρδος προηγουμένως, η Κρήτη TV έχει ξεφύγει από τα όρια ενός τοπικού καναλιού. Η Κρήτη TV είναι ένα από τα μεγάλα ελληνικά κανάλια τηλεοπτικού σταθμού της χώρας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και οφείλεται από τους ανθρώπους οι οποίοι από την πρώτη στιγμή δούλεψαν εκεί πέρα και όλους αυτούς οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται σήμερα και να προσφέρουν ό,τι περισσότερο μπορούν για να υπάρχει μια ουσιαστική φωνή. Λοιπόν, θέλω πολύ γρήγορα, Κώστα, δεν θα σε κρατήσουμε πάρα πολύ, ούτε εσένα ούτε τον Γιώργο, πολύ γρήγορα. Μερικά όμως έχει ενδιαφέρον. Ο Κώστας ξεκίνησε, το ξέρετε όλοι, ως η φωνή, το μάτι και το αυτί της Κρήτη TV στην Αθήνα. Λάθος. Έλα, παρακαλώ. Λάθος. Και το μικρόφωνο μας. Θα πω, γι' αυτό θέλω να πω, αλλά θέλω να διορθώσει το λάθος ο Κώστας πρώτα. Έλα, Κώστα. Η πρώτη εκπομπή ήταν στην Κρήτη, στην Ωρακίων. Ναι, εντάξει, εγώ μιλώ για το ρόλο σου ως ανταποκριτή και θέλω να σε ρωτήσω, δεν ξεκίνησες σε εύκολες συνθήκες ανταποκριτής ενός καναλιού επαρχιακού, όπως έλεγαν τότε. Έτσι δεν είναι, στο χρυσό τρίγωνο της εξουσίας? Ναι, όταν είχες να κάνεις με τα μεγάλα κανάλια της Αθήνας και έπρεπε και εσύ να πάρεις το κομματάκι που σου αναλογούσε από την ενημέρωση, από την επικαιρότητα, σίγουρα ετίθετο θέμα. Μάλιστα. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι με τους οποίους βρισκόμουν σε καθημερινή επαφή, είτε λιγότερο είτε περισσότερο, είχαν μια καλή αντιμετώπιση. Ήμασταν, μην ξεχνάτε τότε, το μοναδικό περιφερειακό κανάλι το οποίο βρισκόταν με συνεργείο, με δημοσιογράφο, με γραφείο στην Αθήνα. Και αυτό έκανε τη διαφορά. Ωραία. Θέλω να μας πεις πολύ γρήγορα, να πω σε όλους, το ξέρετε, ότι η ιδέα το μικρόφωνο του Κρήτη TV να είναι χρώματος κίτρινου είναι του Αντώνη του Δημητρίου. Οι περισσότεροι διαφωνούσαν, λέγοντας ότι είναι ένα kitsch χρώμα. Ο μόνος που συμφωνούσε μαζί του από την πρώτη στιγμή, βλέποντας τη διαπερατότητα στην Αθήνα, είναι ο Κώστας ο Τσαπάκης. Και απεδείχθη τελικά ότι το χρώμα αυτό έμεινε και είχε μια εκπληκτική διαπερατότητα. Κάνω λάθος? Έκανε μπαμ που λένε το χρώμα αυτό. Μάλιστα. Το δεύτερο στοιχείο. Σε πολύ γρήγορο διάστημα οργανώνεται μια αποστολή, τότε ήταν το περίφημο Μακεδονικό, θα στο θυμίσω. Πηγαίνετε Σκόπια, εσύ, ο Αντώνης ο Δημητρίου και ο Κώστας ο Γαλανάκης ως οπερατέρ. Ακριβώς. Συλληφθήκατε εκεί. Ενώ σας είπαν κάνετε μια βόλτα σε ελεύθερη χώρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τότε, μόλις του είχαμε πάρει τη συνέντευξη, μάλιστα, Τσερβένκοφσκι λεγότανε, του πήραμε τη συνέντευξη, μας είπε εδώ πέρα είναι ελεύθερη χώρα, μπορείτε να κυκλοφορήσετε άνετα, και μετά αφού τελειώσαμε τη συνέντευξη και τα λοιπά, μαζί με τη διερμηνέα που μας είχε δώσει το Σκοπιανό, η Σκοπιανή κυβέρνηση, πήγαμε μια βόλτα στην τουρκική συνοικία των Σκοπίων και περιδιαβαίναμε τους δρόμους, παίρναμε πλάνα, γιατί τα πλάνα αυτά ήταν χρυσάφι, δεν ήταν εύκολο να πας στα Σκόπια. Οπότε έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα πολύ μεγάλο αρχείο για να έχουμε πλάνα και να μπορούν να παίζουν στα δελτία ειδήσεων κτλ. Κάποια στιγμή μας πλησίασαν δύο αστυνομικοί. Μας ζήτησαν ποιοι είμαστε, τι είμαστε κτλ. Τις του εξηγήσαμε, του δείξαμε τις άδειες που είχαμε. Μιλούσε τη γλώσσα εκεί η Αμαλία, αν θυμάμαι καλά, που την έλεγαν την μεταφράστρια η οποία ήταν μαζί μας, τους εξηγούσε και αυτή. Να μην σας τα παλιλόγω, ήταν η πρώτη φορά, φαντάζομαι, και για τον Αντώνη τον Δημητρίου και για τον Κώστα τον Γαλανάκη, που μπαίναμε μέσα σε κλούβα αστυνομική ως συλληφθέντες. Μάλιστα. Πρέπει να πω ότι είχατε και μία... Μετήχθημεν στο αστυνομικό τμήμα. Αφεθήκατε βεβαίως. Αφεθήκαμε ύστερα από κάποιες ώρες, όμως καταλαβαίνεις ότι υπήρξε μία
αγωνία. Τώρα σε ένα ξένο τόπο, να μην ξέρεις και μετά γλώσσα. Κοντέψατε να χάσετε το τρένο. Μπήκατε σε λάθος τρένο. Για την Μπίτολα αντί για Θεσσαλονίκη, Εκεί είχε μεγάλη πλάκα και όταν καταλάβαμε ότι είναι το λάθος του τρένου, βγήκαμε σφαίρα και πήγαμε και δεν θα ξεχάσω το σκηνικό που έτρεχα εγώ με κάποια μπαγκάζια, όπως και όλοι μας, δηλαδή ακόμα και ο Αντώνης ο Δημητρίου κρατούσε και αυτός μπαγκάζια από αυτά που είχαμε και προσπαθούσαμε να προλάβουμε το άλλο τρένο και κάποια στιγμή προφανώς φάνηκε πολύ αστείος ο τρόπος που έτρεχα εγώ και είχαν κάτσει στη μέση του σταθμού και οι δύο και με κοιτούσαν που έτρεχα και γελούσαν, είχαν ξεσπάσει σε απίστευτα γέλια. Ήτανε πάντως, πέρα από αυτό, ήταν μια εξαιρετική εμπειρία που σίγουρα την καταγράφουμε όλοι και τη θυμόμαστε όλοι με πολύ καλή διάθεση. Εγώ θυμάμαι ότι ο Βασίλης ο Σπυριδάκης από το Ηράκλειο υπέβαλε το ερώτημα στο Βασίλη το Μαγκίνα, νομίζω ήταν τότε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο Βασίλη το Μαγκίνα. Ναι, για τους τρεις συλληφθέντες. Το κάναμε θέμα τότε. Βεβαίως. Και ο Λευτέρης ο Βαρδάκης έβγαζε τηλεφωνικά το Μαγκίνα επί της ερωτήσεως του Βασίλη Σπυριδάκη για τους συλληφθέντες. Γιώργο Λαγουβάρδο, το ξέρεις αυτό πώς γίνεται. Κατευθείαν. Λοιπόν, υπάρχει. Ναι, Λευτέρη. Αν μου επιτρέπεις, επειδή δεν θυμάμαι πολύ τη συνομιλία με τον κύριο Μαγκίνα, αλλά πραγματικά δεν είχε τι να πει σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, και στην ελληνική κυβέρνηση τότε ήταν πολύ παράξενο το τι συνέβη. Κόντεψε να γίνει διπλωματικό. Αν θυμάσαι καλά, υπήρχε μια παγωμάρα. Διότι είχε γίνει πανελλήνιο θέμα. Σωστά. Είχε γίνει πανελλήνιο θέμα και νομίζω ότι ήμασταν το δεύτερο. Το άλλο δεν έγινε πανελλήνιο θέμα. Ότι φύγατε μετά, φτάσατε Θεσσαλονίκη και από Θεσσαλονίκη στη Λάρισα επιστρέψατε πάλι Θεσσαλονίκη. Το θυμάσαι αυτό, συνάδελφα? τώρα εσύ βάζεις εδώ πέρα να πούμε διάφορα. Λοιπόν, όχι, να μην πεις περισσότερα. Επιστρέψατε πίσω. Θέλω να κλείσουμε με σένα, Κώστα, για να πάω και στον Γιώργο σε εξής. Αυτά είναι, ας το πούμε, οι περιπέτειες. Υπάρχουν και άλλες όμως περιπέτειες. Για να τα λέμε όλα, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, δεν ξεκίνησε σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν όλα ωραία και όλα καλά. Και θυμάμαι εγώ τώρα μια εκπομπή που κάναμε εγώ και εσύ, έχοντας απέναντί μας 8 κορυφαίους μηχανικούς, εργολάβους, υπηρεσιών του Δήμου, της ΔΕΑ. Ήταν ο περίφημος κεντρικός αποχετευτικός αγωγός του Ηρακλείου που κατασκευαζόταν, όπου κανείς από τους υπευθύνους δεν είχε μπει κάτω από αυτόν. Πρέπει να πω ότι τον έχω περπατήσει αρκετά χιλιόμετρα μαζί με οπερατέρ. Και κάναμε εκπομπή όπου δείχναμε κακοτεχνίες. Έπεσε όλο το Ηράκλειο απάνω μας ότι πρέπει να τελειώσει το έργο. 2 χρόνια μετά, τμήματα αυτών των κακοτεχνιών κατέρευσαν και μας λέγανε ελάτε. Και λέγαμε τώρα δεν ερχόμαστε, γιατί εμείς το λέγαμε. Είναι έτσι, Κώστα? Αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Ήτανε, θυμάμαι που το συζητούσαμε και πριν από την εκπομπή, ήταν η περίφημη αγωγή που υπήρχαν κατά μείζωνα λόγο στην 62 Μαρτύρων. Εκεί είχε κατέβει κάτω, από εκεί είχε πάρει. Και αντιστάσεως. Το Ηράκλειο είδε για πρώτη φορά πως είναι από κάτω. Και εγώ μαζί. Με τον οπερατέρ. Ναι. Θέλεις να σου πω κάτι? Όπως το είπες, δεν ήταν όλα ρόδινα. Είναι η αλήθεια ότι, ας μου επιτραπεί αυτό να το πω, αν και είναι μια γιορτινή μέρα σήμερα, ότι είχαμε πολλές αντιδράσεις, πάρα πολλές αντιδράσεις στο ξεκίνημά μας και από συναδέλφους οι οποίοι μας έβλεπαν εμάς τους τηλεοπτικούς, ας το πούμε, δημοσιογράφους, ως μη δημοσιογράφους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ότι δεχόμασταν απίστευτα βέλη. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι 30 χρόνια μετά η τηλεοπτική δημοσιογραφία στην Κρήτη TV είναι στα καλύτερά της. Συνεχίζει να είναι στα καλύτερά της, βλέποντας και τους συναδέλφους και τη δουλειά που κάνουν τους σημερινούς, βλέπω ότι πραγματικά κάνουν μια ουσιαστική δουλειά, η οποία θα έλεγα ότι τα αθηναϊκά κανάλια πρέπει να ζηλέψουν. Όχι εμείς αυτούς. Γιώργο, είναι μια... πολύ σημαντικό, λοιπόν. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Γιώργο, μια τελευταία κουβέντα. Ναι. Μου επιτρέπεις μια παρέμβαση. Θέλω να το επισημάνω. Το επεσήμαναν κάποιοι από την ομίγυρη, αλλά οφείλω να το κάνω και εγώ. Έχει να κάνει με τον Αντώνη τον Δημητρίου. Όντως, αν δεν υπήρχε ο Αντώνης ο Δημητρίου, το κανάλι δεν θα ήταν αυτό που ήταν. Δεν θα είχε συνεχίσει με τη ζέση με την οποία ξεκίνησε. Και θέλω, επιτρέψτε μου αυτό να το πω, θυμάμαι πόσες φορές,
που πήγαινα και έπαιρνα τον Αντώνη Δημητρίου από το αεροδρόμιο και πηγαίναμε στις διαφημιστικές εταιρείες, όπου ήταν δυνατόν ο άνθρωπος αυτός επί ολόκληρες ώρες, από το πρωί, από νωρίς το πρωί που έφτανε με το αεροπλάνο μέχρι, επιτρέψτε μου, αργά το βράδυ, πήγαινε στις διαφημιστικές εταιρείες, μιλούσε με τους ανθρώπους αυτούς και προσπαθούσε να αποκομίσει το ζητούμενο. Το ζητούμενο ήταν διαφήμιση, κατ' επέκταση χρήματα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ουδέποτε υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα στις πληρωμές του προσωπικού της Κρήτη TV. Είναι ένα μικρό λιθαράκι αυτό που έβαλε στο συνολικό οικοδόμημα ο Αντώνης ο Δημητρίου, τον οποίο, επιτρέψτε μου να το πω και αυτό, εγώ τον χαρακτηρίζω τον πιονέρο της τηλεόρασης στην Κρήτη. Πες μου και κάτι τελευταίο για να πάω στον Γιώργο. Από τις 8 φορές που ηγήθηκε της προσπάθειας η περιφερειακή τηλεόραση να αποκτήσει κανονικότατη άδεια, τις 5 έχετε βρεθεί μαζί έξω από τα γραφεία που η εκάστοτε κυβέρνηση υπέγραφε να σταματήσει το καθεστώς ζούγκλας. Έτσι δεν είναι? Ο Βασίλης πρέπει να σου πει πολλά γι' αυτό, γιατί αν θυμάται, υπήρξε και κάποια στιγμή που είχε έρθει και φτιάχναμε κάποιους φακέλους και κάποια κείμενα εδώ στο σπίτι από το οποίο σας μιλώ εγώ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τεράστια εμπειρία. Κώστα, καλό ξημέρωμα, σε ευχαριστούμε. Να είσαι πάντα καλά, να μπορούμε να τα λέμε. Μας λείπουν οι ανταποκρίσεις σου, πρέπει να πω. Σε ευχαριστούμε θέρμα. Γιώργο. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, να προσθέσω και εγώ ότι αυτή η εκπομπή, Γιώργο, που λες, που κάνατε τότε με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό. Α, το θυμάσαι. Νομίζω ότι θα μείνει στην ιστορία ως η πρώτη αποκαλυπτική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Θέλω να προσθέσω όμως για την ιστορία και κάτι. Ας σκεφτούμε λίγο και ας γυρίσουμε λίγο πίσω, να θυμηθούμε σε ποιο πολιτικό περιβάλλον, σε ποια εποχή βγήκε στον αέρα η μη κρατική ραδιοτηλεόραση. Ήταν η περίοδος της κυβέρνησης Τζανετάκη, της συνεργασίας που είχαν κάνει με τον τότε συνασπισμό. Ένας συνάδελφός μας, ο Θοδωρής ο Κασίμης, εισηγήθηκε τον νόμο αυτό στη Βουλή. Πρόεδρος ήταν ο Θανάσης, πρόεδρος ήταν ο Τσαλδάρης, ο Αθανάσιος Τσαλδάρης, και υπουργός Προεδρίας, ο οποίος έφερε το νομοσχέδιο, ήταν ο Κανελόπουλος, μια μεγάλη φυσιογνωμία της ελληνικής πολιτικής ζωής και ένας ρήτορας του Κοινοβουλίου, ο Θανάσης ο Κανελόπουλος. Έτσι, πάλι για την ιστορία, να σας πω ότι εκείνη τη μέρα που εσυζητήτω στη Βουλή το νομοσχέδιο αυτό, ήταν κάτι νέο για την περίοδο αυτή. Σκεφτείτε ότι η ελληνική τηλεόραση κυριαρχούσε στην ελληνική, στην τότε ΕΡΤ, ΕΙΡ, πώς τη λέγανε, κυριαρχούσε ο Χατζάρας, αν θυμάστε την περίοδο που λέγαμε τότε Χατζάρα. Το νομοσχέδιο ήρθε στη Βουλή, ήταν κάτι νέο που κανείς δεν ήξερε πώς θα περπατήσει, πώς θα προχωρήσει, πώς θα εξελιχθεί. Βρέθηκα τότε τυχαία στη Βουλή για μια άλλη υπόθεση και συνάντησα στην είσοδο του συνάδελφό μας, τον Θοδωρή τον Κασίμη, ο οποίος μου έδωσε ένα φάκελο λέγοντάς μου: «Πάρε αυτό, σε ενδιαφέρει». Εγώ το είδα μετά από ώρα στο καφενείο της Βουλής και τότε κατάλαβα ότι ήταν ιστορική η στιγμή και μπήκα μέσα και παρακολούθησα τη συνεδρίαση. Μάλιστα, προείδρευε σε αυτή τη συνεδρίαση η συντοπίτησά μας, η Μαρία Ιδαμανάκη, η οποία τότε ήταν βουλευτής του συνασπισμού, του ενιαίου συνασπισμού. Δεν ήξερα εκείνη την στιγμή, εκείνες τις ώρες, δεν ήξερα τι θα γινόταν τα επόμενα χρόνια. Σας θυμίζω ότι υπήρχαν πολλές ενστάσεις τότε για την ιδιωτική τηλεόραση, για την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση, ακόμα και από εμάς, από τα επαγγελματικά μας σωματεία. Υπήρχαν ενστάσεις από πολιτικά κόμματα, υπήρχαν ενστάσεις από πολιτικούς αρχηγούς. Θυμάμαι τον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, το μετέπειτα πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος ως επικεφαλής της ΔΙΑΝΑ τότε είχε διατυπώσει πολύ σοβαρές επιφυλάξεις, πολλές από τις οποίες κατά τη γνώμη μου έστεκαν τότε και επιβεβαιώθηκαν και στην πράξη.
αλλά με την ευκαιρία να σας πω, ίσως ο Νίκος το θυμάται, ο Μαρκάκης, γιατί αξίζει να καταγραφεί και αυτό για τη σεμνότητα του ανθρώπου, σε κάποια από την προεκλογική περίοδο είχαμε κλείσει, είχαμε συμφωνήσει να κάνουμε μια τηλεοπτική συζήτηση με τον τότε αρχηγό της ΔΙΑΝΑ, τον Κωστίτο Στεφανόπουλο. Ήμασταν ακόμα στην Ορακίων, στο παλιό στούντιο δηλαδή. Δώσαμε το ραντεβού, επειδή αυτός θα μιλούσε το βράδυ, δώσαμε ραντεβού το μεσημέρι να τη μαγνητοσκοπήσουμε και να την προβάλλουμε την επόμενη μέρα, γιατί εκείνος θα έφευγε το βράδυ. Εγώ λοιπόν καθυστέρησα λόγω ενός τροχαίου στο δρόμο και έφτασα με καθυστέρηση στο στούντιο μισή ώρα. Βρήκα τον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο να κάθεται στον καναπέ που είχαμε στην είσοδο τότε του κτηρίου, ο οποίος διάβαζε ένα βιβλίο. Εγώ με μεγάλη ντροπή μπήκα μέσα, τον χαιρέτησα, του λέω: «Κύριε Πρόεδρε», ξεκίνησα να του ζητήσω συγγνώμη. Εκείνος λοιπόν, με εκείνο το ύφος, το μιλήσιο και το σοβαρό, μου λέει: «Σας παρακαλώ, δεν χρειάζεται να μου πείτε τίποτα. Ξέρω πόσο αγχώδες είναι αυτό που κάνετε, ξέρω ότι έχετε τόσο φόρτο και δεν χρειάζεται τίποτα να μου πείτε». Πραγματικά, αυτά τα λόγια του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου, αυτού του εκπληκτικού πολιτικού άνδρα, θα μου μείνουν αξέχαστα σε όλη μου τη ζωή. Πήρα ένα μάθημα ζωής από αυτή την τυχαία συνάντηση και το τυχαίο περιστατικό που συνέβη. Γιώργο, θέλω να σας ευχαριστήσω και για αυτή την υπενθύμηση, υπόμνηση, γιατί εδώ είχε γίνει κάπως, θα έλεγα, ένας αστικός μύθος αυτή η συζήτηση για τη στάση του Κωστή Στεφανόπουλου. Έχεις δίκιο που το επανέφερε στη μνήμη όλων. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θέλει κάποιος να πει κάτι στον Γιώργο τον Λαγκουμπάρδο ενδεχομένως? Να τον Γιώργο. Ναι, Νίκο. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο για τα καλά του λόγια. Αναπολώ. Έμαθα δίπλα σου. Έμαθα δίπλα σου. Και εγώ θέλω να τον ρωτήσω κάτι. Και σε ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε και να είσαι καλά και σε αγαπώ πολύ. Ναι, Γιώργο Βιτόρο. Εγώ θέλω να μας πει ο Γιώργος ο Λαγκουβάρδος στο Sun City στη Νότιο Αφρική με ποιο κοιμήθηκε στο ίδιο δωμάτιο. Με τον Γιώργο κάναμε ένα εκπληκτικό ταξίδι στο Johannesburg, στη Νότια Αφρική. Εκεί συναντήσαμε... Συνέντευξη, Γιώργο, θυμάσαι τη συνέντευξη που πήρες από τον υπαριθμό 2 της Νότιου Αφρικής μετά τον Μαντέλα, βέβαια, στο σπίτι του, και θυμάσαι τα λόγια που μας είπε για τους αρχαίους τραγωδούς, για την αρχαία πολιτική ιστορία, τις τέχνες, τα γράμματα, το πόσο ζεστά μίλησε για τους Έλληνες. Ένας άνθρωπος μιας χώρας 80 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία, τη ζήσαμε τον Γιώργο τον Βιτόρο, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι τύχαμε και οι δύο, περισσότερο εκείνος, εγώ ήμουν άγνωστος στους κριτικούς εκεί, αλλά διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι αυτοί λάτρευαν τον Γιώργο, τον άκουγαν. Νομίζω ότι τους συγκλώνησε σε μια εκδήλωση που έγινε εκεί στο Johannesburg από τον Ελληνισμό εκεί, και νομίζω ότι αυτές τις μνήμες, Γιώργο, θα τις κουβαλάμε σε όλη μας τη ζωή. Αυτό είπα προηγουμένως, Γιώργο, ότι μας έδωσε το Crete TV, μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα να ανοίξουν πόρτες, να δούμε καινούργιες χώρες, να δούμε καινούργιους ανθρώπους, να δούμε ανθρώπους που δεν μπορούσαμε να τους πλησιάσουμε διαφορετικά. Βοηθήστε με, γιατί έχω πολύ κόσμο ακόμη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Λαγκουβάρδο. Να είστε καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Πολλά φιλιά σε όλους. Απόψε με φέρατε 30 χρόνια πίσω. Νομίζω ότι ξεκινάμε την εκπομπή, όπως μου έλεγε ο Νίκος ο Μαρκάκης, μου έλεγε αυτό το εκπληκτικό «πάμε». Αυτό ήτανε το μεγάλο «πάμε». Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, Γιώργο, με υγεία. Παντελή Αποστολάκη, τώρα βλέπουμε τεχνολογία. Αλλά εκτός από την τεχνολογία, πριν από αυτήν, η άλλη τεχνολογία, που για την εποχή ήταν πάλι τεχνολογία, αλλά ήταν συμβατική, είχε πολύ βουνό, πολύ κεραία, πολύ καλώδιο. Θέλω να πω το εξής, ότι η επιτυχία του Crete TV δεν είναι τυχαία.
από την αρχή ξεκίνησε να έχει επιτυχίες σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον. Δηλαδή, θυμάμαι ότι κάναμε κάποιες ζωντανές αναμεταδόσεις σε κάποια διεθνή γεγονότα. Δηλαδή, έγινε ένας ιστιοπλοϊκός αγώνας στο Ηράκλειο, ο οποίος έγινε μεσοπέλαγα, δηλαδή ήταν από το λιμάνι του Ηρακλείου μέχρι την Τία και εμείς καλύπταμε ζωντανά. Φανταστείτε τώρα 30 χρόνια πώς θα καλύψει ζωντανά που χρειαζόταν link, πιάτα, κάμερες απάνω στο Μινόταυρο, το ρημουλκό του Ηρακλείου κλπ. Είχαμε την... Ή καλωδιώσατε όλο το Ηράκλειο για τους επιταφείους. Καλωδιώναμε και τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και όχι μόνο αυτό, ναι. Βλέπουμε και φωτογραφίες σχετικές από πώς ήταν τότε άλλος τεχνικός, ο Μιχάλης ο Κεφαλάκη, ο οποίος τώρα ανέβαινε στους ιστούς, παγωμένους ιστούς. Το περιβάλλον των παγωμένων ιστών απάνω στα βουνά. Τα πράγματα ήταν δύσκολα. Ανόγια. Εξακολουθούν. Ανόγια μας είχε παραχωρήσει τότε τις εξαμενές εκεί, γιατί είχαμε ένα μεγάλο θέμα. Το να καλύψει την Κρήτη δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή, βάλαμε τον πρώτο πομπό στη Ρογδιά για να καλύψουμε το Ηράκλειο, αλλά αμέσως έπρεπε να πάμε στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Για να γίνει αυτό, πατήσαμε απάτητα βουνά. Φανταστείτε ότι δεν υπήρχε Google Earth τότε να ψάξεις υψόμετρα και λοιπά, μικροτομές. Βρήκαμε ότι τα Νόγια ήταν ένα κοινό σημείο μεταξύ Ρογδιάς και Μαλάξας. Πατήσαμε εκεί, μας φιλοξένησαν στις δεξαμενές και πήγαμε το σήμα για να πάμε Μαλάξα για να δουν Χανιά και Ρέθυμνο. Mm-hmm. Και φυσικά χρησιμοποιήθηκε αυτός ο αναμεταδότης για να πάρουμε το στούντιο το σήμα, να πάρουμε το χουλάκι, να τον φέρουμε μέσα από εκεί στην Ορακίον για να βγαίνετε στο Δελτίο Ειδήσεων. Ήταν δύσκολα πράγματα και τι έχεις, εκπλήξεις? Δεν έχω εκπλήξεις. Έχω απόψε ως ο αρχαιότερος τεχνικός και να μαθαίνουν και οι νεότεροι, πρέπει να δείξεις μερικά πράγματα. Αυτό εδώ... Αυτό είναι το πρώτο μικρόφωνο του 1984. Αυτό είναι το πρώτο μικρόφωνο του 1984. Έτσι. Θέλω να σας πω ότι αυτό το μικρόφωνο, αν βλέπετε τα πλάνα από ραδιόφωνα των Αθηνών τώρα, έχουν το ίδιο μικρόφωνο. Η λειτουργία. Φανταστείτε την τεχνολογία του. Είναι Electrovoice RM-60. Το κόστος σήμερα κάνει 500 ευρώ. Mm-hmm. Έτσι ξεκινήσαμε. Και θέλω να δείξεις εσύ στον κόσμο, Γιώργο Καργάκη, βοήθησε με, για να μαθαίνουν και οι νεότεροι τα μέσα της εποχής. Τα μέσα της εποχής ήταν ένα κατσαβίδι το οποίο κάθε απόγευμα πριν το Δελτίο Ειδήσεων έπρεπε να ρυθμίσουμε τις κάμερες, γιατί είχαν τρία χρώματα και έπρεπε να τα ρυθμίσουμε για να βγει έγχρωμο σωστό. Και αυτό ήταν το πρώτο όργανο που έπρεπε να ρυθμίσουμε τα κεφάλια στα U-Matic. U-Matic είναι εκεί που μπαίνανε οι κασέτες. Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Τα βίντεο που έπρεπε να ρυθμίσουμε τα κεφάλια, που είχαν πάρα πολύ δουλειά, γιατί μην ξεχνάτε ότι ξεκίνησε ένα κανάλι το οποίο δεν είχε αρχείο. Άρα έπρεπε να γίνουν αρχεία, να γράφουν συνέχεια κλπ. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω γιατί αυτά προστίθενται στο αρχείο. Εγώ θέλω το να μουσιακό πω της Cree TV και θέλω να σας ευχαριστήσω. Είμαι χαρούμενος που είδα ότι έχετε δημιουργήσει ένα μουσιακό χώρο έξω και έχω κι άλλο να σας φέρω. Το κρατώ. Πάω στο άλλο τραπέζι. Λευτέρη Βαρδάκη. Σε ακούμε από αυτή την πορεία. Γιατί είπα ότι δεν ήταν μια ανέφελη πορεία. Είχε και πολλές τομές, είχε και πολλές συγκρούσεις. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι από το ξεκίνημά του το κανάλι μέχρι βέβαια τη σημερινή εποχή κατέγραψε χιλιάδες γεγονότα. Ευχάριστα, δυσάρεστα γεγονότα, πολιτικές εξελίξεις. Ήταν πάρα πολλά τα γεγονότα τα οποία πέρασαν μέσα από τους δέχτες των κριτικών. Δεν λέω μόνο τα ειδησιογραφικά γεγονότα, εννοώ όλα τα γεγονότα. Είτε είναι πολιτιστικά, είτε είναι ψυχαγωγικά. Γενικότερα το κανάλι ξεκίνησε από το μηδέν στην κυριολεξία και στη συνέχεια μέχρι τη σημερινή εποχή κατέγραψε όλη την ιστορία της Κρήτης των τελευταίων 30 ετών. Αυτό είναι το πρώτο το δεδομένο. Φυσικά, μέσα σε αυτή την πορεία υπήρχαν δυσάρεστες, υπήρχαν ευχάριστες στιγμές. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, ούτε οι παλιότεροι συνάδελφοι εδώ που ήμασταν μαζί τόσα χρόνια, αλλά ούτε και οι νεότεροι οι οποίοι βιώνουν τώρα αυτό το συνέστημα το οποίο βιώσαμε και εμείς τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί ύστερα, Γιώργο, νομίζω ότι ο καθένας έχει τις δικές του εμπειρίες. Εμείς μεγαλώσαμε εδώ μέσα, αποκτήσαμε την εμπειρία τη δημοσιογραφική, η οποία μας βοήθησε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες στιγμές. Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, γνωρίζεις πολύ καλά και εσύ και ο Βασίλης, όλοι οι συνάδελφοι τεχνικοί,
ότι από ένα με ένα αυτοκίνητο, με μία κάμερα, προσπαθούσαμε να βγάλουμε στην κυριολεξία ένα ολόκληρο δελτίο ειδήσεων. Από την πρώτη μέρα. Στην συνέχεια, βεβαίως, το κανάλι απέκτησε και άλλα μέσα, απέκτησε αυτοκίνητα, απέκτησε κάμερες. Σταθμός, επαναλαμβάνω, το είπα στην αρχή της συζήτησής μας, για μένα ήταν πρώτον το ότι 16 Δεκεμβρίου του 1990 βγήκαμε στον αέρα και από την ώρα που το κανάλι βγήκε στον αέρα δεν μπορούσε να σταματήσει. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι ήταν ένα ποτάμι, το οποίο έρε χωρίς να υπάρχει και προορισμός βέβαια. Λοιπόν, ήταν η σταθμή. Στην Ορακίων ένα μικρό στούντιο, το οποίο γινόταν εκεί όλες οι παραγωγές, τα δελτία ειδήσεων, οι ενημερωτικές εκπομπές, η εκπομπή του Γιώργου του Βιτόρου, του αγαπημένου μας φίλου. Όλες οι παραγωγές ήταν εκεί. Ο μεγάλος σταθμός ήταν η μετεγκατάσταση του καναλιού ουσιαστικά το 1997 εδώ σε αυτό το κτίριο της ΒΠΕ Ηρακλείου. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε βεβαίως και η τεχνολογική επανάσταση. Ο Παντελής τα περιέγραψε πάρα πολύ καλά και εσείς νομίζω στην αρχή όταν έλεγες για τα βίντεο, τα U-Matic, μετά πήγαμε στα Beta, μετά πήγαμε στην νεότερη τεχνολογία. Λευτέρη, μου επιτρέπεις, επειδή έθεσες το 97, ο Γιώργος και ο Βασίλης το ξέρουν και από πρώτο χέρι εκ των θέσεών τους. Δεν είναι μόνο τομή μεταφορά, και ο Παντελής το ξέρει και ο Νίκος, δεν είναι μόνο η τομή μεταφορά στις νέες εγκαταστάσεις του 97, είναι και η περίοδος πλήρους μετάβασης 97-98, μετοχικά, στα χέρια του Αντώνη Δημητρίου. Διότι ακριβώς τότε, επειδή πάει πολύ καλά πια η Crete TV, όλοι θυμούνται αυτό για το οποίο με εξαίρεση 1-2 δεν υπάρχουν. 97-98 λοιπόν περνάει πλήρως στα χέρια του Αντώνη Δημητρίου. Άρα είναι και αυτή μια στιγμή από την οποία αρχίζει η εκτείναξη ουσιαστικά του Crete TV. Η πολυμετοχικότητα στην τηλεόραση έχει αποδειχθεί και στα λαϊκά κανάλια ότι δεν προχώρησε. Δεν μπορούσε να προχωρήσει έτσι. Μα είδαμε και το μοντέλο εδώ, 2 χρόνια μετά την Crete TV. Μια πολυμετοχικότητα, θυμίζω, με εφοριακούς, τοπικούς παράγοντες, εργολάβους. Δεν ευοδόθηκε όμως. Είπες Crete TV. Ναι, είπα Crete TV. Και 2 χρόνια μετά, μια προσπάθεια με εφοριακούς και μεγαλοπαράγοντες. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Αυτό ήταν το περιβάλλον. Ακριβώς. Βασίλη. Εντάξει, όπου λαλούν πολλοί κοκόροι, σημαίνει αυτό. Που σημαίνει ότι από το 97 και μετά που ήρθαμε εδώ, ξεκινάει μια άλλη εποχή για την τηλεόραση, όπως ξεκίνησε και μια άλλη εποχή 3 χρόνια αργότερα, όταν ένα πρωινό με κάλεσε ο Αντώνης ο Δημητρίου πάνω στο γραφείο του για να μου ανακοινώσει ότι αποφάσισε να ανοίξουμε και εφημερίδα. Ημερήσια Παγκρίτια. Ημερήσια Παγκρίτια εφημερίδα. Τότε η πρώτη μου αντίδραση ήταν «Οχ». Ξεκίνησε και η εφημερίδα, η Νέα Κρήτη, με τον Κώστα τον Μανιμανάκη τότε ξεκινήσαμε να την σχεδιάζουμε και μάλιστα για την εφημερίδα είχαν έρθει και πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι είχαν σχέση με τις εφημερίδες. Να σου θυμίσω ότι με τις εφημερίδες, όταν πρωτοξεκινήσαμε εδώ το 1990, ο μοναδικός που είχε σχέση ήμουν εγώ, γιατί δούλευα, είχα έρθει από Θεσσαλονίκη τότε, από το Έθνος, ήξερα δηλαδή από εφημερίδες. Από τηλεόραση δεν ήξερα, ήξερα όμως από ραδιόφωνο, γιατί και στη Θεσσαλονίκη είχα εργαστεί και σε ραδιόφωνο. Οπότε ξεκίνησε όλα η αυτά, ιστορία. Επειδή τα έζησες και από πρώτο χέρι, δεν ήταν σε ένα περιβάλλον μόνο ρόδινο. Είχε πιέσεις, είχε δυσκολίες, είχαμε απέναντι Γιώργο, πάρα πολλούς. Εγώ θα πω ένα πράγμα που δεν το λέω πολλές φορές. Θυμάμαι τον εαυτό μου στα χρόνια που δούλευα εδώ, ειδικά τις πρώτες εποχές που είχαμε και τεχνικές δυσκολίες, δηλαδή θέλαμε να κάνουμε πράγματα. Εξαντικειμένου, ναι. Θέλαμε να κάνουμε άλματα και αυτά τα άλματα δεν μας εμπόδιζαν να τα κάνουμε η τεχνολογία. Ευτυχώς που είχαμε έναν Παντελή δίπλα μας. Γι' αυτό όποτε με έβλεπε ο Παντελής στους διαδρόμους ή να πηγαίνω στο γραφείο του ή να έρχεται αυτό στο γραφείο του, να έρχεται στο γραφείο μου, αλλιώς μας έλεγε τότε. Λοιπόν,
Κάναμε απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, δούλευε το μυαλό των τεχνικών, γιατί αν δεν είχαμε τους τεχνικούς τότε, δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Ναι, Γιώργο. Γιώργο, να σου πω κάτι. Να γυρίσω λίγο πιο πίσω. Καταρχήν, όταν άνοιξε η Κρήτη TV, υπήρχαν τα πολιτικά πάθη εκείνη την εποχή, το 90, ήταν πολύ ψημένα. Όλοι λοιπόν στην κοινωνία του Ηρακλείου ή της Κρήτης ρώτησαν τι είναι αυτή, με το Πασόκ ή με τη Νέα Δημοκρατία. Ψάχναν λοιπόν να δουν εκείνη τη στιγμή από όλους, από μια κουβέντα μας, να μας χαρακτηρίσουν. Και δεν μας ξέραν κιόλας. Δεύτερον. Δεν μας ξέραν τους περισσότερους. Σωστά. Δεύτερον, ένα βασικό. Οι δημόσιες υπηρεσίες και όλοι αυτοί που κάνανε δεν είχαν υποστεί ποτέ έλεγχο από μέσο ενημέρωσης. Ποτέ μέχρι τότε. Όταν λοιπόν τους κακοφάνηκε εκείνη τη στιγμή ότι κάποιος έψαχνε να βρει, δεν υπήρχε έλεγχος. Και ένα τρίτο θέλω να σου πω ότι υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ότι όλοι αυτοί ήταν γνωστοί μας. Ήταν άνθρωποι που κάναμε παρέα. Και ξαφνικά από μια είδηση που έβγαινε, την επόμενη έπαιρνε τηλέφωνο εμένα ή κάποιον. Ρε συ Γιώργο, τι έγινε, εμένα βρήκατε τώρα να κάνετε. Αυτό λοιπόν το πράγμα έπρεπε να σπάσει σιγά σιγά και χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο και πολλή δουλειά. Λοιπόν, θέλω όλοι να θυμηθείτε μαζί το πρόσωπο που θα δούμε. Θα συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη. Και βρήκαμε ένα συνάδελφό μας που είναι από αυτούς που έχει σπάνια δημοσιογράφος, ταυτόχρονα μαθηματικός, στη Θεσσαλονίκη επέλεξε την εκπαίδευση. Του έμεινε βέβαια το μικρόβιο, είναι ο Φάνης ο Παπαδάκης. Φάνη, πολύ χαιρόμαστε που σε βλέπουμε απόψε. Του έμεινε του Μεράκη ο σκηνοθέτης, πρέπει να πω. Εσείς τα λέτε και μεταξύ σας. Είστε στο Ηράκλειο, συναντιέστε. Εγώ που έχω να δω τόσα χρόνια και να σας δω. Εδώ τα πρόσωπα τα βλέπω τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια. Τι να πω τώρα, ποιος να πρωτοαναφέρω και να ξεχάσω άλλους. Τώρα, τον Γιώργο τον Βιτόρο τώρα ή τον Γιώργο τον Χιδηράκη, ας πούμε. Εντάξει, τώρα το Βασίλη το Σπυριδάκη. Το Λευτέρι που είναι εδώ, το Μαρκάκι, το Αποστολάκι, όλοι. Ναι, φυσικά, με τους τεχνικούς, εντάξει. Εγώ μιλάω πίσω από το δημοσιογραφικό κομμάτι και τον Γιώργο που με έφερε και στην τηλεόραση. Γιατί πρέπει να το πούμε ότι ο Γιώργος Εκτηράκης με εκείνο το τηλέφωνο στις αρχές Αυγούστου του 1991 με έφερε στην κριτική τηλεόραση. Αυτό που είπε, αυτό το κομμάτι μέσα στην καρδιά μας, το πάνε και άλλοι εδώ, δεν φεύγει, δεν ξεκολλάει το άλλο. Και να σου πω κάτι, επειδή είπε και για τον ρόλο ως εκπαιδευτικό, θα σου πω το εξής. Τα πρώτα χρόνια που έκανα εκπαίδευση στην Τολεμαΐδα και Θεσσαλονίκη. Μισό μάθημα, μισό μαθηματικά, μισό τηλεόραση. Έτσι ήταν μοιρασμένο. Το τι εμπειρίες, το τι ευτράπελα και τόσο σοβαρά θέματα θύχτηκα μέσα στην τάξη. Υπάρχουν δηλαδή γενιές μαθητών πριν καμιά δεκαπενταετία που ξέρουν πολλά από τηλεόραση και από την κριτική τηλεόραση. Τους τα έλεγα, μου λέγανε κύριε, άσε τώρα τα μαθηματικά, τώρα να κάνουμε λίγο να πείτε μας τηλεόραση. Τι έγινε εκεί τη ιστορία που είπε σε πάνω, ξέρω εγώ, ο αθλητικός Γκρέτς, πάνω συντάκτης. Τι έγινε με εκείνο, ξέρω εγώ, που... Για το Μανώλη το Δανδουλάκι, λες. Καλά, εντάξει. Ναι, που του έφυγε και η καρέκλα. Έπεσε η καρέκλα, έπεσε ο Δανδουλάκης, τα χειρόγραφα χαρτοπόλεμα στον αέρα και εγώ τώρα να λέω το πιο μακρύ δελτίο καιρού στην κριτική τηλεόραση. Δεν πιστεύω ότι υπόθηκε ποτέ πιο μακρύ δελτίο καιρού στην κριτική τηλεόραση από την προσπάθεια που έκανα να καλύψει το χαμένο χρόνο που ο Δανδουλάκης είχε πέσει δίπλα μου, ας πούμε, στην καρέκλα. Καλά, αυτά τώρα είναι. Ή που με χτένισε κομμότρια, ας πούμε, και έπεσε το δελτίο ειδήσεων, έπεσε το σήμα, η καρέκλα ήταν άδεια. Έπρεπε να είμαι στην καρέκλα μου να πω τις ειδήσεις και εγώ χτενιζόμουν στο δωμάτιο που είχαμε. Και μου λέγανε τρέχα, βγαίνεις. Ήταν 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Και έτρεχα τελευταία στιγμή να προλάβω να βγει, ανοίξει η κάμερα και να είμαι εγώ εκεί μπροστά. Να μην είναι άδεια καρέκλα. Ο Φάνης πρέπει να πω ότι είναι ένας από τους ελάχιστους που βίωσε κυρίως και αποκλειστικώς το κομμάτι της ορακίων. Δεν βίωσε. Ναι, ναι. Δεν... Εντάξει, εγώ μετά έφυγα. Εγώ. Ναι, ναι. Δεν ήμουν κοντά σα. Φάνη, όλο αυτό που βλέπω τι τώρα, έχει εγώ μείνει. Εδώ... Ναι, αυτό θέλω να σα ρωτήσω. 30 χρόνια μετά, τι σου εντυπώνεται, αλλά και τι σου έχει μείνει εσένα. Κοίταξε. Θυμάμαι ένα πρωτοσέλιδο τη αλλαγή εφημερίδα από έναν μεγάλο που λείπει. Έλεγε: κάνουμε το κέφι μα. Το θυμάμαι το πρωτοσέλιδο σαν τώρα. Μου έμεινε, με σημάδεψε αυτό το πρωτοσέλιδο. Το κέφι μας κάναμε, Γιώργο. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά εκείνα τα χρόνια. Σε θυμάμαι σένα, σε βλέπω τώρα και στα αφιερώματα. Παιδί ήσουν. Παιδιά ήμασταν και παίζαμε. Κάναμε το κέφι μας. Κάναμε τηλεόραση, συγχρόνως εκεί την ώρα. Δουλεύαμε και παίζαμε μαζί. Κάναμε παρέα και δουλεύαμε κιόλας ταυτόχρονα. Ήταν κάτι μοναδικό αυτή. Ήταν μοναδική αυτή η εμπειρία. Mm-hmm. Τι σου έχει μείνει από τη δουλειά σου? Θυμάμαι τις εκπομπές μας πάρα πολύ.
Θυμάμαι, εγώ καταρχάς ήρθα και εγώ σαν δημοσιογράφος από τη μερίδα της μεγάλης σχολής του Νίκου Ψηλάκη από το Δημοκράτη, το δασκαλό μου. Ήρθα σε εσάς με τη δημοσιογραφική εμπειρία από ένα έντυπο μέσω ενημέρωσης και μαζί, όλοι μαζί, μάθαμε και εμείς μαζί τηλεόραση. Εμείς μαζί μάθαμε τηλεόραση και την κοινωνούσαμε ταυτόχρονα με τον κόσμο, με τον πολίτη, με τον κριτικό. Και αυτό που θέλω να τονίσω, ίσως δεν τονίσει τόσο πολύ, ήταν αυτό το τοπικό στοιχείο. Το θυμάμαι που το βλέπαμε στα πρόσωπα των ανθρώπων που συναντούσαμε στα ρεπορτάζ μας, στις συνεντεύξεις μας. Αυτή η ανάγκη να ακούσει ο κριτικός το τοπικό δελτίο. Μέχρι τότε είπατε κι εσείς, το είπατε, ήταν τα ιδιωτικά κανάλια που είχαν ανοίξει μόλις εκείνα τα χρόνια, υπήρχαν τα κρατικά κανάλια. Πού καιρό τώρα να ασχοληθεί κανείς με την Κρήτη. Σε θυμάμαι τώρα εσένα πάνω στις μοίρες, τώρα στα σφαγεία εκεί που τρέχαμε τώρα να προβάλλουμε τα θέματα, ας πούμε, και να μας. Ήταν μοναδική αυτή η επαφή και η εμπειρία που νιώσαμε μέσα από την επαφή μας με το τοπικό στοιχείο. Mm-hmm. Και αυτό που είχε ανάγκη η Κρήτη, νομίζω το κάλυψε πάρα πολύ η κριτική τηλεόραση και αυτό νομίζω την ανέδειξε. Νομίζω ότι αυτό που ξεχώρισε την κριτική τηλεόραση το πρώτο καιρό, πέρα από τις μεγάλες πολύ σοβαρές εκπομπές, άκουσα και τον Γιώργο Λαγουβάρ, το θυμήθηκα τώρα και τον Γιώργο, και τις ενημερωτικές εκπομπές που κάναμε και όλα τα άλλα, αλλά νομίζω ότι αυτό που ανέδειξε περισσότερο η κριτική τηλεόραση, και θέλω να το τονίσω αυτό, είναι αυτή η ανάδειξη του τοπικού στοιχείου. Το οποίο έγινε κυρίως μέσα από τις ειδήσεις, τα ρεπορτάζ κλπ. Αυτό. Είμαι βέβαιος ότι εκεί στη Θεσσαλονίκη, άμα θα ακούς Κρήτη TV, εσένα δεν σου είναι άγνωστος χώρος, κάπου θα κρυφογελάς. Μα κάτι πετάγεται μέσα, κάποια πεταρίσματα με όλο το που βλέπω και νιώθω. Να, χθες πάλι διάβασα για το Γεωργιάδη, για το Κρήτη TV, κάτι είπε την είδηση. Είπε ο Γεωργιάδης. Στην εκπομπή του Μάνου Δασκαλάκη, σωστά το λέω. Ναι. Εμείς εδώ δεν βλέπουμε την τηλεόραση, δεν έχουμε αυτή την επαφή παρόλο του. Ιστορικούς δεσμούς της Μακεδονίας με την Κρήτη, τους γνωστούς ιστορικούς δεσμούς. Η Θεσσαλονίκη αγαπάει πολύ την Κρήτη. Δεν έχουμε αυτή την αμεσότητα να βλέπουμε κριτική τηλεόραση. Mm. Όμως πραγματικά με το που δω κάτι, με το που ακούσω κάτι κριτική τηλεόραση, αν μέσα στο μυαλό μου, όχι μόνο συγκινείται και ξέρει ακριβώς και πώς έγινε. Mm. Όταν γίνει μια είδηση, ξέρω πώς την πήρε την είδηση. Ξέρω τι έγινε ακριβώς από τα δικά μας που κάναμε τότε. Έτσι. Λοιπόν, θέλουμε κάτι τελευταίο και όποιος θέλει κάτι να πει στο Φάνη, γιατί είναι ένας από τους ανθρώπους που δεν το βλέπουμε συχνά πυκνά. Ποια δουλειά σου έχει μείνει, πολλά κομμάτια της προφανώς, αλλά ποιο είναι ένα σημείο που θεωρείς ότι ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή στην παρουσία σου στην Κρήτη TV? Κώστας Αξελός. Τίποτα άλλο. Κώστας Αξελός. Μάλιστα. Θέλει κάποιος να πει κάτι στο Φάνη, παιδιά? Καλησπέρα, Φάνη. Ο Λευτέρης και Βασίλης. Σας αγαπώ πολύ. Καλησπέρα, Φάνη. Και Στέλιος. Μου λείπετε πολύ, πραγματικά. Γεια σας. Γιώργο Σαχίνη, όλα τα χρόνια τα κάναμε μαζί εκεί στην Ορακίων. Ο Νίκος ο Μαρκάκης είναι. Ναι, ναι, Νίκο. Όχι. Καλησπέρα. Φάνη. Δεν ακούω. Φάνη, ο Βιτόρος είμαι. Παίρνε με στο τηλέφωνο να με ρωτάς τι κάνω. Μα εγώ έχω τόπο στην καρδιά τσι φίλους μου και βάνω. Αχ ρε Γιώργο μου. Να σε καλά πάνω. Αχ ρε Γιώργο, πόσο μου λείψες. Ναι, ο Γιώργος. Φάνη, ο Χιντηράκης ο Γιώργος είμαι. Yes, έλα Γιώργο μου. Σε σένα τα χρωστάω, να το ξέρεις. Δεν το ξεχνάω. δεν το ξεχνάω, έτσι. Να είσαι καλά. Δεν σε ξεχνάω. Λοιπόν, θέλουμε να σας αγαπώ πολύ. Και εμείς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες μετά από πολλά χρόνια να σε γερός. Στην επόμενη επέτειο θα είμαι κοντά σου δίπλα εκεί, γιατί αυτό δεν το ανέχομαι τώρα να κάνεις μόνο σε κοπή εκεί, έτσι. Εντάξει, αυτό που έκανες θα δεν σε συγχωρέσω. Λοιπόν. Είναι και καραντίνα, θα μου πεις, θα είναι το lockdown, δεν μπορούμε να έρθουμε και να ερχόμουν και δεν μπορούσα δηλαδή και να ήθελα. Στην επόμενη επέτειο θα είμαι εκεί κοντά σου. Να κάνουμε το 2-1. Με τα χαράς. Να σε καλά, σε αποχαιρετούμε. Θα πάμε σε διάλειμμα ως εξής. Επειδή έχει ακουστεί πολλές φορές το όνομα, αλλά δεν εμφανίζεται, το ξέρετε όλοι, ο Αντώνης ο Δημητρίου. Του ζητήσαμε να εμφανιστεί, επιτέλους, έτσι, και η απάντηση είναι ότι έχω πει στα 1997-98 ισχύει ακεραίως και σήμερα. Ας το ακούσουμε. Δώσαμε όλες τις μάχες και τις κερδίσαμε. Όλα το μαρτυρούν και όλα το επιβεβαιώνουν. Είμαστε ένα μεγάλο δημοσιογραφικό συγκρότημα που δίνει τη μάχη στην περιφέρεια. Είμαστε γνήσιοι ανεξάρτητοι. Δεν έχουμε δεσμεύσεις. Και τα χέρια μας δεν βαραίνουν αλυσίδες με κόμματα, με πρόσωπα ή και με επιχειρήσεις.
Δεν είμαστε διαπλεκόμενοι. Είμαστε μια σύγχρονη υγιής επιχείρηση που έχει φανερούς πεντακάθαρους πόρους που προέρχονται μόνο από εσάς. Μπροστά σας έχετε όλο μου το μόχθο. Σε αυτά που είδατε και βλέπετε τα έχω δώσει όλα. Όλα όσα έχω εισπράξει στη ζωή μου από τη δουλειά μου. Η Greedy TV γίνεται σήμερα ο πιο εξυγχρονισμένος σταθμός ολόκληρη τη χώρα. Τα παραδοσιακά βίντεο και κάμερες δίνουν τη θέση τους σε μεθόδους πληροφορικής. Ο παραδοσιακός τρόπος επεξεργασίας της εικόνας αντικαθίσταται πλήρως και ολοκληρωτικά. Είμαστε και είμαι περήφανος για αυτό το έργο. Όταν πριν 17 χρόνια ξεκινήσαμε, σας δηλώσαμε ρητά ότι διεκδικούμε την εμπιστοσύνη σας. Δεν μας τη χαρίσατε. Μας τη δώσατε όμως γενναιόδωρα σε αμφωτεροβαρή βάση. 17 χρόνια μετά ξέρουμε και εσείς και εμείς ότι δεν υπήρξε από κανένα μας οποιαδήποτε προδοσία. Αυτό το τελευταίο ισχύει και σαν επιβεβαίωση της διαρκούς και αμοιβαίας υπόσχεσή μας ότι θα είμαστε και πάλι μαζί και συνεχώς πιο πολύ. Επιστροφή εδώ στην ειδική εκπομπή αφιέρωμα για τα 30 χρόνια που ζούμε όλοι μαζί και με την Greedy TV. Γιώργο Καργάκη, ακούμε, βλέπουμε πολύ κόσμο, αλλά όλοι συμφωνήσαμε ότι η μεγάλη τομή είναι η περίοδος 97-98 και η πορεία από εκεί και μετά. Όχι μόνο για τη μεταφορά μας εδώ, αλλά γιατί αλλάζουν τα πάντα και σιγά σιγά πρέπει να πούμε. Αλλάζει η τεχνολογία, αλλάζουν τα συστήματα, μπαίνει ενεργά και νέο αίμα, μεταξύ των οποίων και νέο αίμα από την οικογένεια Δημητρίου. Μπαίνουν τα παιδιά, έτσι, ένα κομμάτι των συστημάτων είναι δουλειά του Μανώλη Δημητρίου, πρέπει να πούμε, δική του επιλογή, με τους προσαρμοστές από εδώ, τους τεχνικούς. Τι έχουμε να πούμε για αυτή την πορεία? Η πορεία αυτή φάνηκε ξεκάθαρα ότι θα πάει μπροστά από τη στιγμή που ο Αντώνης ο Δημητρίου πλέον παίρνει τα ενία της επιχείρησης. Φεύγουν οι βραχνάδες που ταλαιπωρούσαν την εταιρεία αυτή για ένα διάστημα και έτσι πλέον διαφαίνεται πόσο η όρεξη αυτή και το μεράκι που έχει ο Δημητρίου θα το τραβήξει, θα το πάει μέχρι όπου μπορεί. Αυτό έγινε. Με περισσότερη όρεξη τώρα, βέβαια, η όρεξη ήρθε και με κόστος. Με δανεισμούς, με υποχρεώσεις πλέον να ανταπεξέλθει οικονομικά το μεγάλο αυτό άνοιγμα, το οποίο έγινε. Και έτσι, μετά από αυτή την νέα πορεία μπροστά, ανοίγει ο δρόμος για μεγαλύτερη τηλεθέαση, για μεγαλύτερες παραγωγές, για εμπλουτισμό των εγκαταστάσεων, των τεχνικών μέσων, όλα τα οποία χρειαζόταν αυτό το κανάλι να πάει μπροστά. Θέλω εδώ να πω ότι μέσα σε αυτή την πρωτοπορία τράβηξε και την περιφερειακή τηλεόραση. Η Greedy TV τράβηξε την περιφερειακή τηλεόραση. Γιατί? Κάναμε ταξίδια στην Αθήνα πλέον με τον Αντώνη τον Δημητρίου. Γνωρίσαμε μεγάλους κινηματογραφικούς οργανισμούς. Τον Καραγιάννη, τον Καρατζόπουλο, τον Τάσο Παπαντρέου, την Interfilm, παραγωγή και εταιρείες που διέθεταν τηλεοπτικά προγράμματα, μέσω των οποίων, ως πρωτοπόροι εμείς, να κάνουμε συμφωνίες μεγάλες με αυτούς τους οργανισμούς, άλλα κανάλια τα οποία στην περιφέρεια, τα οποία δειλά-δειλά ρωτούσαν τι κάνετε ρε παιδιά εκεί στο πρόγραμμα, πώς, τι. Τους βάλαμε και αυτούς μέσα και ανοίξαμε το δρόμο της περιφερειακής τηλεόρασης. Επειδή κυρίες δεν έχουμε απόψε στο τραπέζι, θέλω να ακούσουμε μια μεγάλη κυρία από τις πρώτες κυρίες στο χώρο, διαχρονικά, η οποία είναι και η εμπορική διευθύντρια της Greedy TV και του Ομίλου, την Ελένη την Κοκοσάλη, επίσης από επιλογή μέσα από βίντεο. Είναι... Δεν καταλαβαίνω ότι εκεί να βγει. Όχι.
είναι οι δύο ακριβοθόρητοι, πρέπει να πω, σε σχέση με το φακό, τον υπηρετούν με άλλο τρόπο. Ο ένας ως ο αρχηγός και οι άλλοι ως ο άνθρωπος που τρέχει ουσιαστικά για να μπορεί όλο αυτό να αιματοδοτείται. Για να ακούσουμε. Το Crete TV ξεκίνησε το 1990, ένα χρόνο περίπου μετά την ίδρυση της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Λένε, καλύτερα πρώτο στο χωριό σου παρά τελευταίο στην πόλη. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε, για να είμαστε πρώτοι στην Κρήτη. Και είμαστε! Και ξεπεράσαμε τους στόχους μας. Γιατί το Crete TV εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι απλά το πρώτο περιφερειακό κανάλι σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα επιτυχημένο, ένα ποιοτικό κανάλι, ένα ανταγωνιστικό κανάλι που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα εθνικής εμβέλειας κανάλια. Δεδομένα δεν υπάρχουν. Ούτε συνταγές επιτυχίας. Η συνταγή είναι μία και είναι πάντα ίδια. Δυνατή ομάδα, συνεργασία, στόχοι και διαρκής ανανέωση. Να ακολουθείς την εποχή και τις ανάγκες των ανθρώπων. Αυτό εγγυάται την επιτυχία. Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι τα ίδια θα έκανα. Θα σας πω το δικό μου κλισέ. Πάντα υπάρχει μία κινητήρια δύναμη. Πάντα υπάρχει η πηγή έμπνευσης. Και για το Crete TV είναι ο Αντώνης ο Δημητρίου. Είναι η δύναμη που μας εισπύρωνε όλους όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η εμπιστοσύνη και η πίστη που μας έδειξε και στις επιτυχίες, μα και στα λάθη. Λοιπόν, ζήτησε το λόγο απνευστεί ο Νίκος ο Μαρκάκης. Ναι, Νίκο. Αν ήθελα να κατατάξω με αυτά που είπε, τα τελευταία λόγια που είπε η Ελένη, Αντώνης Δημητρίου, Ελένη Κοσάλη και μετά οι υπόλοιποι εμείς. Διότι αν δεν ήταν η Ελένη... Κύριε σκηνοθέτα, θα σας μαλώσω. Πάρτε θέση τηλεοπτική αρχικός, ναι, διότι μπορεί να έχετε συνταξιοδοτηθεί. Οφείλετε όμως, όπως μας διορθώνατε, να ακούσετε τώρα την παρένθεση. Ναι, ελάτε. Συγγνώμη, λοιπόν, η Ελένη ήταν το α και το ω του σταθμού. Αυτή έφερνε τα λεφτά εδώ πέρα για να πληρωθούμε εμείς οι υπόλοιποι. Ο Λίν και το Δεσμίν. Ναι. Και μάλιστα εγώ επειδή... Έβλεπα την αγωνία της τότε, πολλές φορές πήγα μαζί της στους πελάτες που θέλανε να διαφημιστούν σαν σκηνοθέτης για να πείσουμε τους πελάτες μας ότι αυτό που θα κάνουν και έλεγα σκηνοθετικά πράγματα, ας πούμε, για να πείσουμε τους πελάτες να φέρουν τη διαφήμιση στο κανάλι. Τις πιο πολλές φορές πετυχαίναμε και κλείναμε τη διαφήμιση. Άρα η Ελένη είναι ένα μεγάλο κομμάτι της Crete TV. Αυτό ήθελα να πω. Στέλιο Μαλτεζάκη, να πούμε και για το κομμάτι, γιατί δεν ήταν αμιγός το αθλητικό ρεπορτάζ. Εδώ ανοίξατε άλλους δρόμους, να το θυμίσουμε αυτό. Δεν ήταν μόνο Όφη Εργοτέλης. Παρέλασε με δική σας ευθύνη, με προτροπή βεβαίως, του ιδιοκτήτη, όλο το πρωτάθλημα όλων των κατηγοριών του νησιού. Νέα παιδιά που μετέπειτα πρωταγωνίστησαν και στα μεγάλα σαλόνια. Αυτό ήταν μια τομή. Να ξεκινάς από τη μικρότερη κατηγορία και να φτάνεις μέχρι τη μεγαλύτερη. Και αυτή ήταν και η επιτυχία και που συσπήρωσε έτσι όλο τον κόσμο από τη μία άκρη της Κρήτης μέχρι την άλλη να βλέπει Crete TV από το ξεκίνημα, διότι καλύπταμε όλα τα παιχνίδια όλων των ομάδων που εκπροσωπούν την Κρήτη εδώ και στην Αθήνα. Και μάλιστα με αντίξωες συνδίκες, διότι όλα ήταν VHS, είχαμε μια δυσκολία δηλαδή, αλλά η εκπομπή της Κυριακής είχε πάντα όλα τα στιγμιότυπα. Ο κόσμος έφευγε εκεί που δεν υπήρχε σήμα μετά την ανάλυση που έκανε ο Παντελής. Έτρεχε, πήγε σε άλλο μέρος για να δει, στο ξεκίνημα δηλαδή του καναλιού, τα στιγμιότυπα και όλη την δραστηριότητα. Η εκπομπή του Μανώλη, 4 εκπομπές ξεκίνησαν αθλητικά. Κυριακή το σπορ, την Κυριακή το βράδυ. Replay στα γήπεδα. Στην αρχή το ξεκινήσαμε μαζί με τον Μανώλη Δαδουλάκη, ο οποίος είχε μια έτσι, ένα ενδιασμό ως προς το τηλεοπτικό, αλλά ξεπήρε πάρα πολύ γρήγορα και μετά έγραψε αυτά που έγραψε, πάρα πολλά ωραία πράγματα. Και κάνει και εκείνη την ωραία εκπομπή με το Βιτόρο, όταν βγήκε Όφη στην Ευρώπη μία χρονιά. Είχαμε 2 εκπομπές, τη μία από τις οποίες μοιράζαμε πάρα πολλά δώρα στον κόσμο από την Αντίτα στην εταιρεία που ήταν χορηγός μας εκείνο το διάστημα. Και η Κυριακή και Τετάρτη βράδυ και Σάββατο μεσημέρι. Έγιναν πάρα πολλά και τρέξαμε. Βοηθήσαμε και στο διαφημιστικό κομμάτι, διότι τα έξοδα αποστολή ήταν
πάρα πολύ μεγάλα, δηλαδή κάμερες, ανταποκριτές. Έπρεπε να πληρωθεί πάρα πολύ κόσμο. Εδώ φεύγαν πριν βγει η εκπομπή και το στιγμιότυπο, την ώρα που κάναμε μοντάζ, γιατί ήδη κάναμε τα μοντάζ με τη βοήθεια του Δημήτρη Φαραγιαδουλάκη. Αλλά φεύγαμε και πηγαίναμε εδώ στον κόμβο Αλικαρνασού και περιμέναμε την κασέτα να έρθει από την Ιεράπετρα, να έρθει από το Πέραμα, να έρθει από τα Χανιά. Πριν έχουμε έτσι τη ζωντανή σύνδεση, ή από την Αθήνα, πολλές φορές τρέχαμε στο αεροδρόμιο, βοηθούμενοι βέβαια και από τους όπως μια φορά οι ποδοσφαιριστές που σας είπαν θα σας φέρουν την κασέτα, αλλά επειδή ιτήθηκαν από την πίκρα τους πήραν και την κασέτα. Ναι, συνέβη και αυτό. Ναι, έχουν συμβεί πάρα πολλά ευκράβελα. Ναι, το θυμάστε το περιστατικό. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά κάναμε και πολλά τολμηρά βήματα. 1991 Μάρτης, ο Νίκος Μαρκάκης εδώ δίπλα. Καταφέραμε και είχα μια πρωτοβουλία εγώ με τον Γιάννη τον Αδά, μας έδωσε τις μαούνες από το λιμάνι. Πήγαμε στην αερολέση και πήραμε το αεροπλάνο και κάναμε απευθείας μετάδοση Minoan Cup που έπαιρνε την εικόνα το Eurosport. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο. Και 1991. Και επιτρέψτε μου μια σημαντική στιγμή προσωπικά για μένα και για το κανάλι πιστεύω. Ήταν ότι ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο οποίος είχε συμμετοχή με το σκάφος Κρέτα εδώ, είχε δώσει τη μοναδική του συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό και μου αρέσει πάρα πολύ διότι έγινε μέσα στο σκάφος και με τη σκηνοθεσία της Γιάννας Αγγελοπούλου. Και όλο αυτό το 1991. Ήταν πολύ σημαντικό και ένα χρόνο μετά μια μεγάλη ιστορία, η οποία είναι γαργαλιστική, έχει ένα ιδιαίτερο έτσι suspense και θα το γράψω αύριο στη Νέα Κρήτη και στο neakrite.gr. Είναι πως ήρθε εδώ 1992 ο Κάιζερ του ποδοσφαίρου, ο Φραντς Μπέκενπάουερ, πως συνδέθηκε με την Κρήτη και πως συναντηθήκαμε μετά στο Αμβούργο λίγο πριν πάρουμε το ευρωπαϊκό κύπελο και θυμόταν κάθε λεπτομέρεια από την επίσκεψή του. Αλίμονο. Εδώ παραλίγο να τον βγάλετε τρεκλίζοντας από τις ρακές. Να θυμίσω κάτι. Τι λες τώρα. Ναι, Λευτέρη. Ο Στέλιος μπορεί να το ξέχασε, αλλά εγώ το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Ναι. Ήταν λίγο μετά που πήραμε το πρωτάθλημα το πανευρωπαϊκό, όταν ήρθε ο Ρεχάγκελ στο Crete TV. Ναι. Στην Crete TV. Ο Ρεχάγκελ. Αυτό δεν το είπαμε. Μάλιστα υπέγραψε ένα καπέλο στο γιο μου, τον Μιχάλη. Υπέγραψε ένα καπέλο ο Ρεχάγκελ εδώ. Ήταν πραγματικά μια πολύ σημαντική στιγμή. Έχω πάρει παρουσιάσαμε όλες το κύπελο. Ήρθε εδώ το ακριβώς, κύπελο. Ναι, ήρθε το κύπελο. Ακριβώς. Και πήραμε και πολλές συνεντεύξεις, μάλιστα μια πολύ σημαντική σε ανάλυση στο σπίτι στη Ροκδία του κ. Δημητρίου. Ναι. Αυτή ήταν μια εκπληκτική συνέντευξη. Λίγα χρόνια μετά ήρθε εδώ μαζί με τον συνεργάτη του. Τον προπονητή. Βεβαίως. Δύο πράγματα για να ρωτήσουμε την κατάσταση. Βεβαίως. Λοιπόν. Στο στούντιο της Ορακίων είχαμε σε ένα τοίχο ήταν τότε. Είχαμε λοιπόν τον ειδήσεων και εσύ έκανες μια εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, 2-1. Ναι. Έτσι. Εκεί λοιπόν, μόλις τελειώνε οι ειδήσεις, έπρεπε να πάμε να πάρουμε ένα τεράστιο κύκλο που είχαμε και έγραφε 2-1, να τον βάλουμε πάνω, να τον κρεμάσουμε για να κάνεις την εκπομπή σου. Είχαμε ένα οπερατέρ ο οποίος δεν άκουγε καλά εκείνη τη στιγμή και στο τελευταίο διάλειμμα, νομίζω ότι έκλεισε η εκπομπή. Τον βγαίνει, παίρνει το απέναντι, γιατί οι κάμερες ανοιχτές και κατεβάζει τον ειδήσιο και ανεβάζει. Και ανεβάζει, τον είδα προχθές καλή του ώρα. Και ανεβάζει τον 2-1, καταλαβαίνεις τι έγινε. Δεύτερον, είπανε για τον Μανώλη το Δανδουλάκι κάποτε με την καρέκλα. Ο Μανώλης είχε πάθος με το τσιγάρο. Δεν μπορούσε να το κόψει το τσιγάρο στην εκπομπή. Τι έκανε λοιπόν, έλεγε πόσο άλλο λεπτά έχω διάλειμμα ο Μανώλης, ναι. Άνευε τσιγάρο, έσκυβε από κάτω έτσι και κάποια στιγμή, χωρίς να τον ειδοποιήσουν, έχει ανοίξει η κάμερα και βγαίνει ντουμάνι το τσιγάρο επάνω και ο Μανώλης σκυμμένος από κάτω. Ένα τρίτο που είναι πολύ ωραίο. Το έκοψε είναι, μετά όμως. Ναι, ένα τρίτο που είναι πάρα πολύ ωραίο είναι το εξής, ότι παραμονή Χριστουγέννων αγοράζαμε ταινίες, τότε ο Γιώργος δεν είχε έρθει ακόμα, από διάφορους, δεν προλαβαίναμε να τις δούμε. Διαβάζαμε κάτι, αν γράφανε πάνω. Λέω. Να βάλω μια επίκαιρη λόγια. Ναι. Διαβάζω λοιπόν σε ένα τίτλο πάνω Πορφυρούς Χιτών. Εντάξει, αυτή κάτι εκεί πίσω θα γυρίζει. Και παίξαμε Χριστούγεννα τη Σταύρωση. Παίζει λοιπόν το Πορφυρούς Χιτών και ξαφνικά παίρνει τηλέφωνο ο μακαριστός ο Αρχιεπίσκοπος και λέει τον κύριο Χιντηράκη. Ναι. Γιώργο, παιδί μου. Ο Τιμόθεος. Ναι. Ο Χριστός γεννήθηκε απόψε. Γιατί βιάζεται το Σταυρό σας. Και αναγκαστήκαμε να κόψουμε την ταινία και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, επειδή είστε όλοι μίας γενιάς που ξεκίνησε την Crete TV. Αλήθεια, θυμάστε τον τηλεφωνικό αριθμό στο τηλεφωνικό κέντρο, τον πρώτο τηλεφωνικό αριθμό του καναλιού, το θυμάται κανείς?
2-40-3-12. 2-40-3-12. Και είναι το τηλέφωνο που χτυπούσε για όλους μας, κύριε. Γιώργο Βιτόρο, στις εκπομπές σου πήγες και ένα βήμα πιο κάτω. Έφερες τα σόρδινα μπροστά στην οθόνη. Με τις συνθήκες στη συνέχεια, αν υπήρχε σουρού, πολλά μπορεί να είχαν κοπεί. Αλλά τότε ήταν άλλα. Θέλω να μου πεις τελικώς, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύτιμο κομμάτι και για το κανάλι αλλά και για την Κρήτη, από τις εκπομπές σου παρέλασε οποιαδήποτε ομορφιά και άρωμα που έχει σχέση με τα ήθη, τα έθιμα, την γνήσια λαϊκή κριτική παράδοση. Τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό που έφερε τόσο δυνατά μπροστά τον κόσμο? Και πρέπει να πούμε εδώ, Γιώργο, δεν το είπες, όταν ο σταθμός άρχισε να μεγαλώνει σε ανταπόκριση, εκτός από τις εγκαταστάσεις στην Ορακίων, υπήρχαν και εγκαταστάσεις στην Γνωσού, όπου ήταν κάπως μεγαλύτεροι οι χώροι για να γίνονται οι ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκπομπές. Εκεί που παλιά ήταν η επιχείρηση του Γιώργου του Χιδηράκη. Εκεί έγινε ένας δεύτερος χώρος στούντιο. Λοιπόν, Γιώργο, τι έμεινε? Εγώ νομίζω ότι σε αυτό το τομέα βοήθησε πάρα πολύ ο Γιώργος ο Χιντηράκης. Πάρα πολύ. Εγώ τουλάχιστον του το χρωστώ, διότι εκτός από το γεγονός ότι εκείνος με βρήκε την πρώτη φορά, εκείνος επέλεξε και τους τίτλους πολλών εκπομπών. Δεν ξεχνώ το «Δεν ήταν νησί», δεν ξεχνώ «Στη γειτονιά του φεγγαριού», δεν ξεχνώ «Η Κρήτη μας» κτλ. Γνώρισα, Γιώργο, ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό κριτικό χώρο, τα μεγαλύτερα ονόματα του βιολιού, της λύρας, του λαγούτου, τους μεγαλύτερους σταγιαδόρους, τους μεγαλύτερους χορευτές, ανθρώπους πολύ σημαντικούς που χαίρομαι τώρα καμιά φορά που βλέπω παλιές εκπομπές. Θα πρέπει να πω τώρα που βλέπω και τον εαυτό μου εκεί που, που έχω τα μαύρα γέλια, ότι αυτές τις εκπομπές τις έκανε ο Μακαρίτης ο Μανώλης ο Δουλγεράκης. Και εγώ ξεκίνησα εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπορούσε να βρεθεί ο Μανώλης, δεν υπήρχαν τότε τα κινητά τηλέφωνα, για να κάνει ζωντανή εκπομπή τη βραδιά που πέθανε ο Μουντάκης. Ο Μουντάκης. Και τότε ο Αντώνης ο Δημητρίου με φώναξε και μου είπε φύγε, έκανε μοντάζ με τον Μανιά, τον Μάνο το Μανιά. Και μου είπε φύγε, το βράδυ έλα να κάνεις εκπομπή. Και έκανα εκπομπή, ξέχαστα τότε, φώναξα τον Σκορδαλό, φώναξα τον Βασίλη τον Σκουλά, φώναξα τον Γιάννη τον Κουφαλιτάκη, φώναξα τον Μακαρί τον Γιώργο τον Καλομύρη, πολλά ονόματα και κάναμε αυτή την πρώτη εκπομπή και έκτοτε ξεκίνησα με όλες αυτές τις εκπομπές. Γιώργο, ζήσαμε σκηνές, ο Γιώργος ο Χιδηράκης τις θυμάται, όπου ερχόταν και ένα και δύο και τρία πούλμαν σαν θεατές στις εκπομπές, ειδικά όταν είχαμε καπή, όταν είχαμε πολιτιστικό σύλλογο από χωριό. Ήταν μοναδικές στιγμές. Βέβαια, δεν ξεχνώ, Γιώργο, την πιο κακή στιγμή όταν στη Νέα Υόρκη μας έκλεψαν μια κάμερα με την οποία πήγαμε τότε με κάποιον, ξεχνώ το επίθετό του, νομίζω το λέγανε Μάκη. Το Μελισσουργάκι. Ναι, το Μελισσουργάκι, μπράβο. Και αν μου ρωτούσες ποια είναι η πιο συγκλονιστική στιγμή από το Κρήτη TV, προηγουμένως έδειξες μια σύναξη που έγινε εδώ, μέσα στα κεντρικά του Κρήτη TV, μαζεύτηκε το αφάγκατε του Ηρακλείου και εκείνο το βράδυ παρουσιάζαμε το πρόγραμμα με τη Γωγό την Ατζολετάκη. Εκείνη τη βραδιά πήραμε 21 απεινιδωτές. Mm. Τους μοιράσαμε στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Ήταν ένας πολύ μεγάλος αριθμός και αν θες είναι και κάτι που χαρακτήριζε το Κρήτη TV και στη συνέχεια όλα τα κανάλια, αυτή η προσφορά τους, η κοινωνική. 21 απεινιδωτές να μοιραστούν ήταν πολύ μεγάλο γεγονός. Και ο ένας από αυτούς έσωσε το γιο του. Και ένας, το έλεγα προηγουμένως στον Γιώργο το Χιδηράκη,
ένας από αυτούς τους απεινιδωτές έσωσε το δικό μου το παιδί. Για να δείτε πώς καμιά φορά αυτά που κάνουμε στη ζωή ξαναγυρίζουν πάνω μας με άλλη μορφή, αρκεί να σέβεται κανείς αυτό που κάνει. Εγώ πιστεύω, Γιώργο, ότι πήγε καλά το Crete TV, γιατί όλοι όσοι ανακατευτήκαμε τότε, με το ρομαντισμό που είχαμε, με την εκμάδα τότε των δυνάμεων που διαθέταμε γι' αυτό το... Όλα αυτά βοήθησαν σε έναν τόπο παρθένο εντελώς, σε έναν τόπο γεμάτο πολιτισμό, γεμάτο κουλτούρα, γεμάτο λαογραφία. Δεν μπορούσαν λοιπόν να μην πάει καλά και το Crete TV και τα άλλα κανάλια που ακολούθησαν μετά. Πήγαν όμως πολύ καλύτερα τα κανάλια που είχαν ένα κέρβερο απάνω τους, όπως είναι το Crete TV και, αν θα μου επιτρέψετε, όπως είναι η νέα τηλεόραση τώρα με τον Απόστολο τον Αλεξάκη. Πρέπει να κρατήσουν τα κανάλια στην Κρήτη. Τα έχει ανάγκη ο κρητικός λαός. Περνάνε πάρα πολλά μηνύματα μέσα από αυτά και ειδικά αυτό το καιρό είναι η διέξοδος του κόσμου. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Και όσον αφορά εσένα, Γιώργο, που σε ευχαριστώ θερμά γιατί με κάλεσε σήμερα. Δεν σε κάλεσε εγώ, σε κάλεσε το κανάλι στο οποίο αφιέρωσες ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Θέλω να σου πω ότι αυτό που είπε ο Γιώργος ο Λαγουβάρδος, ότι η εκπομπή σου είναι μια όαση στο τηλεοπτικό τοπίο, είναι αλήθεια πέρα για πέρα. Χαίρομαι κάθε φορά που σε παρακολουθώ. Να πάμε πιο κάτω. Και... θέλω, επειδή έθιξες ένα θέμα, να υπενθυμίσω, γιατί έχω και συναδέλφους εδώ, δημοσιογράφους, έχω και τεχνικούς, έχω και ανθρώπους που διαχειρίστηκαν το πρόγραμμα, Γιώργο, και έχει σημασία αυτό. Η Crete TV στην ουσία, το είπε ο Γιώργος, συνένωσε τους περιφερειακούς σταθμούς στη χώρα σε ένα πλαίσιο να μπει μια τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και κυρίως οι τοπικές κοινωνίες με τις φωνές που έχουν μέσα από τα μέσα ενημέρωσης να έχουν αυτό που πρέπει να έχουν. Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, είναι το γνωστό παιχνίδι λίγο πριν τις εκλογές η εκάστοτε κυβέρνηση και η εκάστοτε αντιπολίτευση που λέει ότι θα ξεκαθαρίσει. Δηλαδή τι, να λειτουργήσουν όλα απολύτως νόμιμα, με διαφάνεια και με κανονικές άδειες. Και γιατί το λέω αυτό, θέλω να δείτε ότι πριν 4 χρόνια επανήλθε με επίταση το θέμα αυτό μέσα στη Βουλή. Και εκεί ο Αντώνης ο Δημητρίου, εκπροσωπώντας όλη την περιφερειακή τηλεόραση, είπε μερικά πράγματα που δυστυχώς ακόμη και σήμερα παραμένουν ως έχουν. Ως φορέας από το 1990 είμαστε οι πιο ένθερμοι υποστηριχτές της νομιμότητας, της διαφάνειας, σε όλο το άναρχο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο. Ό,τι επικράτησε δεν είναι δική μας ευθύνη. Είναι της πολιτείας. Θέλω όμως να σημειώσω ιδιαίτερα ότι ενώπιον σας δεν εκπροσωπώ, και γι' αυτό ήρθα στο βήμα πάνω να με δείτε, στο πρόσωπό μου να δείτε τους συναδέλφους μου της περιφέρειας, δεν εκπροσωπώ αυτό που διαχέεται παντού, διαπλοκή, καναλάρχες, συμφέροντα και δεν ξέρω τι άλλο. Εκπροσωπώ επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες είναι ελάχιστες. Με 25 χρόνια πλέον παρουσία στις τοπικές κοινωνίες, με πολλές θέσεις εργασίας, με λίγο τζίρο, κυρίως όμως εκπροσωπώ αυτό που αναδεικνύουν τα μέσα μας, δηλαδή την ταυτότητα της ελληνικής περιφέρειας. Εξαιρέστε μας από αυτή τη διαδικασία, σαν περιφέρεια. Οι εφημερίδες, οι τοπικές, όπως και τα ραδιόφωνα τοπικά. Παρένθεση, ραδιόφωνα υπάρχουν 1000. Γιατί δεν τα βάζετε στη ρύθμιση του τηλεοπτικού πεδίου? 1000 ραδιόφωνα. Μπορούσατε να πάρετε πάνω από 100 εκατομμύρια. Με 5.000 το χρόνο από το κάθε ραδιόφωνο. Τα εξαιρείτε όμως. Πιάστε λοιπόν τα ραδιόφωνα τα περιφερειακά, τις τοπικές εφημερίδες, βάλτε και την τηλεόραση στην περιφερειακή, εκτός Αττικής, και λύστε το γενικότερα το θέμα. Εξαιρέστε μας λοιπόν. Να υπάρχει περιφερειακή εξαίρεση της περιφέρειας από αυτή τη διαδικασία. Και εκεί θα το συζητήσουμε και θα βρούμε τη λύση. Το αξίζει η περιφέρεια. Είναι δύσκολο για μας, όσο και αν συμφέρει πολλούς από εμάς, να μην υπάρχουν, να είμαστε λίγοι. Είναι δύσκολο να δεχθούμε ότι έστω και ένας συνάδελφός μας, μικρός, μπορεί έτσι άδοξα και βία να κλείσει την 25ετή προσπάθειά του, επειδή δεν έχει λεφτά για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.
Την ίδια στιγμή που αυτός κατάφερε και βρίσκει χρήματα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για να πληρώνει την DJ για να εκπέμπει. Βασίλη, την ξέρεις την πονεμένη ιστορία, έτσι. Ίσα και όμοια. Ίσα και όμοια με την κεντρική μεγαλοκαρχαρίας. Εγώ θα το πω έτσι. Τα περιφερειακά μας. Δεν γίνεται. Εγώ ξέρω ότι στα 20 χρόνια που ήμουν και εγώ εδώ έχουμε κάνει τουλάχιστον 3 αιτήσεις για να αδειοδοτηθούμε. Και όταν μιλάμε 3 αιτήσεις σημαίνει για πολλή δουλειά, για πάρα πολλές ημέρες, για να καταθέσουμε φακέλους στο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Και βέβαια πάντα αυτές οι αιτήσεις εκκρεμούν ακόμα και σήμερα. Δυστυχώς. Ναι, ναι, Λευτέρη. Αυτό το άναρχο τοπίο συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Μπορεί να έχουν δοθεί οι τηλεοπτικές άδειες, εκκρεμούν βεβαίως οι ραδιοφωνικές άδειες, αλλά ωστόσο όμως η πολιτεία 30 ολόκληρα χρόνια δεν μπόρεσε να λύσει αυτό το θέμα. Και να επισημάνω το εξής, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μπορεί να είπε ο Αντώνης ο Δημητρίου πριν από λίγο, που ακούσαμε στο βίντεο αυτό πριν από 4 χρόνια στη Βουλή, για τους μικρομεσαίους, μικρούς, δεν ξέρω τι, αλλά αυτοί που πρέπει να στηριχθούν στην ουσία είναι αυτοί που προσφέρουν θέσεις εργασίας. Και δεν είναι μόνο οι θέσεις εργασίας, είναι το λειτουργήμα. Δηλαδή δεν μπορεί να το βλέπει η πολιτεία, η εκάστοτε κυβέρνηση ως μια επιχείρηση η οποία λειτουργεί και πρέπει να έχει έσοδα το κράτος ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει ουσιαστικά να αδειοδοτηθούν αυτές οι επιχειρήσεις, να δουλεύουν με νόμιμο τρόπο, να στηρίζονται οι θέσεις εργασίας σε όλα τα μέσα. Είτε αυτό είναι εφημερίδα, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι ραδιόφωνο. Αυτή είναι η ουσία. Μείνε ακόμη με την προσωρινή άδεια. Αυτό είναι το τοπίο που έχει αποφασίσει. Όχι, διαχρονικά. Είναι, Γιώργο, δεν είναι καν προσωρινή άδεια. Είναι βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας. Αυτό προσωρινή είναι. Εκκρεμότητα δηλαδή. Εκκρεμότητα για τους ευνόητους λόγους και τα κανάλια, τα περιφερειακά κανάλια και τα ραδιόφωνα να είναι δέσμια της κάθε κυβέρνησης. Μην γελιόμαστε. Αυτό θέλει η κάθε κεντρική κυβέρνηση. Να έχει δέσμια περιφερειακά και κανάλια και ραδιόφωνα. Τα ραδιόφωνα δεν υπάρχουν, όπως άκουσα προηγουμένως τον κύριο Δημητρίου να λέει, ότι υπάρχουν ραδιόφωνα τα οποία δουλεύουν. Συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Λευτέρης. Είναι ραδιόφωνα τα οποία δουλεύουν στον αυτόματο. Δεν έχει ούτε καν ένα εργαζόμενο. Δεν πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο έναντι αυτών που απασχολούν κόσμο στα μέσα τους. Επειδή οδεύουμε προς το τέλος, τι έχει να πει ο τεχνικός, ο άλλοτε τεχνικός προϊστάμενος της Κρήτη TV, ο οποίος άφησε αυτό το παιδί σε ένα καλό σημείο, δηλαδή και στην μετάβαση τεχνολογικά. Σήμερα βεβαίως έχει χαθεί μπάλα με την έκρηξη της τεχνολογίας, το ξέρει και ο ίδιος καλύτερα από εμένα. Σε αυτά τα 30 χρόνια λοιπόν, αν του ζητάει κάποιος να δώσει ένα στίγμα στο κομμάτι του τεχνικό, το είπες, το περιέγραψες, ότι το ανάγλυφο της Κρήτης δεν είναι εύκολο ανάγλυφο, ιδίως όταν ξεκινούσαν τα πράγματα, έπρεπε κάθε κορφή και κεραία στην ουσία. Έχουν μεταβληθεί αυτά πολύ, θεαματικά. Εκτός από το ανάγλυφο της Κρήτης, θέλω να πω ότι το ότι πέτυχε το Κρήτη TV οφείλεται και στους ανθρώπους του, κατά μεγάλο λόγο. Θέλω να σας θυμίσω τις προσπάθειες που κάναμε, όπως είπες, για τις εκλογές. Με 7 εκλογικά κέντρα στη δικαιοσύνη, φανταστείτε πόσες ζωντανές κάναμε, πόσα καλώδια ρίξαμε στη δικαιοσύνη, πόσες ζωντανές, όπως είπε και ο Μαρίνος ο Μαυρίδης, έπρεπε να βγάλει στη ζεύξη και να είναι ένας στην ομαρχία τότε και όλος να είναι στη ροδιά για να μπορέσει να γίνει. Έτσι. Τώρα γίνεται με μια SIM κάρτα, ας πούμε, αλλά τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θυμάστε τους επιταφείους σε όλο το Ηράκλειο. Θυμάστε τον Πατριάρχη που ήρθε που τον καλύψαμε. Θυμάμαι εγώ. Για πρώτη φορά, Παντελή, τότε λειτουργήσαμε ασύρματη κάμερα. Συγκινηθήκαμε και κλάψαμε όλοι όταν πάτησε ο Πατριάρχης στο λιμάνι. Πήγαμε τον συγχωρεμένο τον Παπαδημητρίου, ήταν τότε ο Αντώνης Παπαδημητρίου, στον Άγιο Μινάκη. Πήγαμε με τον Αντώνη τον Δημητρίου και κάναμε τότε τη συμφωνία να βγάλουμε το link και να βγάζουμε κάθε μέρα, κάθε Κυριακή, συγγνώμη, την λειτουργία, την εκκλησία. Πράγμα που για μένα ήταν συγκινητικό και πάρα πολύ άξιο, δηλαδή, των προσπαθειών μας. Γιατί μεταδώσαμε τον Άγιο Μινά σε όλη την Κρήτη. Για κάποιους ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν να πάνε εκκλησία. Αυτά όλα
συνετελέσαν με τις υπερπροσπάθειες των ανθρώπων, πέρα από χρήματα. Είχαμε, ο Αντώνης μεταλαμπάδευσε το όνειρό του και σε όλους εμάς. Γι' αυτό προχωρήσε το Crete TV, έτσι νομίζω εγώ. Mm-hmm. Γιώργο Βιτόρο. Εγώ χάρηκα σήμερα που είδα τον Αποστολάκη, τον καλό μας φίλο που είχα καιρό να τον εδώ. Χάρηκα που είδα τον Νίκο που είχα επίσης πολύ καιρό να τον εδώ. Δεν ξεχνώ πως ξεκινήσαμε μαζί και πως εκείνος με έσπρωξε προς τον, προς τον Φραγκιαδουλάκη. Έτσι. Από εδώ, Γιώργο, πήραμε φόρα. Ο Καζαντζάκης λέει πως για να ανεβείς ψηλά πρέπει να πάρεις φόρα από την Κρήτη. Εμείς όλοι που είμαστε εδώ πήραμε φόρα από εδώ. Να είμαστε καλά και στα 50 χρόνια, Γιώργο, να μας ξανακαλέσεις να βρεθούμε εδώ. Να είμαστε καλά κάθε μέρα, γιατί αυτό πια είναι ετούμενο. Όμως δεν ξεφύγεις έτσι. Πρέπει να μας πεις η μαντινάδα, η σόρδινο θα επιλέξεις. Είναι 12 και 4. Δεν μπορεί να τα αφήσεις έτσι. Λοιπόν, κρατώ να σου πω τρεις μαντινάδες του Φραγκούλη. Ωραία. Και ζητώ συγγνώμη που είναι για μένα, αλλά δείχνει το πνεύμα γύρω από αυτό που λέμε Κρήτη και πολιτισμός. Την Κρήτη, έλεγε ο Μακαρίτης, την Κρήτη νοματίζουνε του Νότου Τάγιο Όρος και πρωτοψάλτης άξιος ο Γιώργος ο Βιτόρος. Ανίσταχτος να πολεμάς τη βάρδια τη δική σου, μου γράφε, με γρόσα γη με άρματα, οχθρή μην την πατήσου. Εννοούσε την Κρήτη ο Μακαρίτης. Άλλο ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο το Χιντηράκη. Oh. Ειλικρινά. Και εύχομαι στη γυναίκα του τα καλύτερα, τη Μαρία, την αγαπημένη μου Μαρία. Νίκο Μαρκάκη, όπως είπε σωστά ο Γιώργος Λαγουβάρδος, αυτό το πάμε είναι εμβληματικό όχι μόνο για τα Δελτία Ειδήσεων και για εκπομπές. Και πρέπει να πω ότι ήσουν ο σκηνοθέτης που ξεκίνησε και τολμώ να πω τη μακροβιότερη σε αυτό το ύφος εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, τις αντιθέσεις. Οπότε πρέπει να μας πεις 30 χρόνια μετά τις δικές σου σκέψεις. Είσαι και ο σκηνοθέτης που κατάφερε να συνταξιοδοτηθεί, οφείλω να πω. Σωστά. Ναι, γιατί στις μέρες μας ξέρεις τι λένε για τις συντάξεις. Έλα, Νίκο. Ήμουν τυχερός. Καταρχήν, θα σου θυμίσω ένα πράγμα, ότι σε κάποια στιγμή ήρθες το 91 ήταν. 90. Ήρθες και συναντηθήκανε και μου είπες ότι Νίκο δεν μπορώ άλλο. Θα 91. Φύγω. 91. Ήταν μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει. Και εγώ, αν θυμάσαι καλά, σου είπα εδώ είναι η θέση σου, δεν πρέπει να φύγεις από το κανάλι. Και μ' άκουσες ίσως τότε και έμεινες στο κανάλι. Και σε συγχαίρω γιατί έκανες το πρώτο βήμα τότε και πας μπροστά, πάντα μπροστά. Δεν θα πω άλλο και να ευχαριστήσω από εδώ, από το κανάλι, όλους αυτούς που συνεργάστηκα, όλους αυτούς που έμαθα αυτά που ήξερα και τους μετέφερα όλη αυτή την γνώση της τηλεόρασης, όπως το Χριστόφορο τον Παπαδάκη που έκανα την εκπομπή μαζί του, τον Κώστα τον Γαρεφαλάκη που έκανα μία νυχτερινή εκπομπή και θυμάμαι ότι κράτησε μέχρι στις 5 η ώρα το πρωί, διότι τότε εξέπεμπε η Crete TV δορυφορικά και μας έβλεπαν σε όλη την Ευρώπη και παίρναμε τηλεφωνήματα μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί. Και είχαμε και τραγούδια, λαϊκά τραγούδια είχαμε βάλει τότε, θυμάμαι. Ήταν μια από τις αξέχαστες εκπομπές που είχαμε κάνει. Όπως και τον Κωστή τον Παπαγεωργίου, βέβαια, τον οποίο ήρπιζα ότι θα τον είχαμε απόψε μαζί μας, αλλά δεν τον πέρασε η ώρα. Ναι, πέρασε η ώρα. Να είναι καλά εκεί που είναι. Και να ευχηθώ να πάτε ακόμα πιο ψηλά. Στέλιος Μαλτεζάκης. 30 χρόνια
παρά κάποιους μήνες. Είναι μια ολόκληρη ζωή. Είναι τα καλύτερα μας χρόνια. Είναι μια οικογένεια. Ένα συνέστημα πολύ συγκινητικό για αυτές τις πολύ δυνατές βιωματικές εμπειρίες, τα μαθήματα ζωής που μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους στην πορεία όταν έχεις να κάνεις με μια, έτσι, με μια επιχείρηση η οποία έχει ανθρωπιά μέσα της και η αγάπη είναι διάχυτη δίπλα μας και γύρω μας. Ο χρόνος, η διαπίστωση είναι αυτή, ότι ο χρόνος 30 ολόκληρα χρόνια μου φαίνεται ότι έχει περάσει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, σαν να μην πέρασε μία μέρα. Και αισθάνομαι και νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι το σαν να μην πέρασε μία μέρα στα 30 ολόκληρα χρόνια σημαίνει ότι τα 30 αυτά χρόνια είναι γεμάτα από δημιουργία. Έχουν γίνει πράγματα τα οποία είναι ωφέλιμα για τον άνθρωπο, για την κοινωνία, για τον αθλητισμό μας εμπροκειμένου. Θέλω εκ μέρους έτσι της πρωταρχικής ομάδας να αναφέρω ξανά τη μεγάλη έτσι συμβολή, τις ωραίες εκπομπές του Μανώλη Δανδουλάκη, με τον οποίο είμαστε μαζί στην εφημερίδα πριν έρθουμε εδώ, όπως με τον Γιώργο Γιαλιτάκη, τον Στέλιος Βολιαντόπουλο, ο οποίος δεν ξεκίνησε μαζί μας διότι ήταν φαντάρος, αλλά μας έκανε ρεπορτάζ με τα στρατιωτικά και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όπως επίσης πολλά παιδιά που αγαπούσαν τον αθλητισμό και ερχόταν έτσι με αγάπη και δίψα προς το ποδόσφαιρο, τρέχανε στα γήπεδα, ο Γιώργος Σκανδάλης, ο Γιώργος Σωμαράκης, ο Βογιάκης, ο Γιάννης, ο Μπαλοθιάρης από την Ιεράπετρα, ο συνεργάτης μας, ο Αντώνης ο νομικός που μας βοήθησε τόσο πολύ από τα Χανιά, ο Σταράκης, από τα Μάλια, από τη Μεσαρά, από κάθε γωνιά της Κρήτης και όπου υπάρχει κριτική ψυχή, λέμε ότι ήταν ένα συμβολικό έτσι έργο το οποίο ξεκίνησε τότε μέσα από τη μεγάλη έννοια του αθλητισμού. Ο αθλητισμός ενώνει. Πάντως, κλείνοντας, να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο εκεί που μας βοήθησε αυτά τα χρόνια, ήταν στο πλευρό μας, να μεταδώσω το συναίσθημά μου για αυτό το οποίο έχω περάσει μέρα με τη μέρα, κάθε μέρα εδώ και δεν θα ξεχάσω τα πρώτα χρόνια που χρειαζόμουν ίσως και ένα κρεβάτι για να κοιμάμαι από τα πολλά μοντάζ, γιατί μόνοι μας τα κάναμε και από την πολλή δραστηριότητα. Και χαίρομαι που υπάρχετε όλοι εσείς εδώ και χαίρομαι που σε βλέπω κάθε φορά στην τηλεόραση και έτσι βγαίνει ένα ουσιαστικό μήνυμα, αυτό που θέλει σήμερα ο Έλληνας να μάθει την αλήθεια και να κατατοπιστεί σε πράγματα τα οποία μπορεί να του φέρουν μελλοντικούς κινδύνους. Και σου δίνω τα συγχαρητήριά μου έτσι συναδελφικά. Λευτέρη. Εγώ, Γιώργο, είπα και στην αρχή ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση που είμαι πάλι σήμερα εδώ, στην Crete TV. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι. Να ευχόμαστε τα μέσα ενημέρωση να συνεχίζουν να λειτουργούν, διότι επιτελούν λειτουργήμα. Πρέπει να είναι κοντά στον πολίτη, η Crete TV είναι κοντά στον πολίτη και νομίζω ότι και οι νέοι συνάδελφοι, οι παλιότεροι, συνεχίζουν αυτό το έργο, αυτό που εμείς ξεκινήσαμε πριν από 30 χρόνια. Εύχομαι καλή συνέχεια, Γιώργο, πάντα με υγεία. Γιώργο, υγεία πάνω απ' όλα. Γιώργο, επέτρεψέ μου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να το καταθέσω αυτό. Όλοι οι περαστικοί είμαστε από εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Αντώνη Δημητρίου και την οικογένειά του. Διότι σε πολλές περιπτώσεις όπου υπάρχουν ζητήματα είτε υγείας είτε δυσκολιών που έχουμε στην καθημερινότητα της ζωής μας, έχει σταθεί στο πλάι μας. Ευχαριστώ. Γιώργο Χιντυράκη. Όλοι, ξέρω, μεγάλο ταξίδι. Ξέρετε, βέβαια. Είπαμε ότι ήμουν ο τρίτος στη σειρά. 30 ολόκληρα χρόνια. Και προφανώς είχατε και άγνοια που πάει αυτό το καράβι τότε. Ναι, αλλά είπε κάτι, δεν θυμάμαι αν το είπε ο Λαγκουβάρδος ή κάποιος άλλος. Το είπε ότι κάναμε το κέφι μας, λέει. Πραγματικά. Δεν ξέραμε πολλά. Μάθαμε πολλά, αλλά κάναμε το κέφι μας. Ούτε ρολόι κοιτάζαμε, ούτε τίποτα. Επειδή δεν του αρέσουν το Αντώνη. Να τον ευχαριστήσεις, γιατί εγώ πάντως για τα 30 πιο ευτυχισμένα χρόνια της ζωής μου του λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τα υπόλοιπα στα που είναι οι υπόλοιποι. Ξέχασα να σας πω ότι μια μεγάλη στιγμή της Crete TV ήταν όταν μας επέλεξε ένα ιαπωνικό δίκτυο εμάς από όλη την Ελλάδα να πάμε να κάνουμε αδελφοποίηση με ένα κανάλι στην Ιαπωνία, ένα στο Κολοράντο, ένα στην Κροατία, ένα στην Αυστραλία, ναι. Και πήγα τότε
Όσο ότι ο Αντώνης ήταν αδιάθετος, πήγα εγώ και ήταν μια απίστευτη εμπειρία να βλέπω τα μηχανήματα που έχουμε τώρα εμείς εδώ να τα έχουν εκεί, εκείνη την εποχή. Να σου πω ότι στην αίθουσα του Δελτίου Ειδήσεων είχε τόσο χαλιά τόσο μέσα, έβγαζε τα παπούτσια σου έξω. Για να μπει. Απ' έξω τα βγάζανε. Όλοι βγάζανε και να μπουν μέσα στο δελτίο. Επίσης κάτι άλλο, έτσι για να ομορφύνουμε την κατάσταση. Θυμάμαι και μου είπε, να πείτε στον κύριο Δημητρίου, ο διευθυντής τότε, ένας ωραίος επανέζος, ότι τα διοικητικά στελέχη του κάθε 3 χρόνια να τους αλλάζει πόστο. Λέω, γιατί, πώς το εννοείται αυτό. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Πέρασα τα ομορφότερα μου χρόνια. Εδώ. Πες έδωσα... όμως και το άλλο, ότι μάζεψες υλικό ο Βασίλης, ο Καργάκης, όλοι μαζέψαμε υλικό του Βιτόρου και οι Άπωνες είπαν ότι εμείς θέλουμε να βάλετε μία κάμερα σε ένα κοτέτσι. Αυτό θέλω να μας πεις, για να καταλάβουμε, για να μάθουν τα παιδιά μας ότι το αυγό δεν γίνεται από σκόνη. Όχι. Το κοτέτσι εγώ το αυγό. Μία από τις ξεναγήσεις μας πήγαινε στο μεγαλύτερο ιαπωνικό δίκτυο, Nippon TV. Εάν μπαίνατε μέσα, θα τρελνόσαστε τι είδα και τι δεν είδα. Ο αρχισυντάκτης, λοιπόν, του δελτίου αυτού, μας είπε ότι καταρχήν ήρθα στην Ελλάδα μια φορά, δεν έρχομαι δεύτερη φορά, με πειράζει το λάδι. Προσπάθησαμε να το αλλάξουμε τη γνώμη τότε και ο διευθυντής, λοιπόν, του περιφερειακού καναλιού που ήταν δικτυωμένο με τον Nippon TV, μας είπε να μας στείλετε ό,τι θέλετε, τα πάντα, αλλά σας παρακαλώ πολύ, στείλτε μας όλα τα ζώα που έχει η πανίδα και η χλωρίδα και τα φυτά που έχει Κρήτη. Τι δεν έχετε εσείς, ακούστε, λέει, σε μια έκθεση του Δημοτικού Σχολείου της πόλης που μίλησαμε να ζωγραφίσουν μια κότα, οι περισσότεροι την έκαναν με 4 πόδια. Βασίλη. Λοιπόν, 1990, 20 χρόνια εδώ. Ξανανέβηκα εδώ πάνω μετά από 10 χρόνια από την αποχώρησή μου από εδώ, από το κανάλι. Εμένα αυτό που θα μου μείνει περισσότερο απ' όλα είναι κάθε βράδυ μετά από 12 ώρες δουλειάς εδώ μέσα, όταν γυρνούσα στο σπίτι μου, δεν μπορούσα να ηρεμήσω από την αδρεναλίνη που κυκλοφορούσε μέσα μου. Ήταν καλά χρόνια, ήταν χρόνια παραγωγικά, πιστεύω, για όλους μας. Γενικά περάσαμε καλά, περάσαμε και δύσκολες εποχές. Δύσκολες εποχές περνάμε και τώρα, γιατί βλέπουμε ότι η δουλειά μας αποκτά ιδιωτικούς στρατούς, η δημοσιογραφία δηλαδή αποκτά πλέον ιδιωτικούς στρατούς και αυτό δεν είναι καλό για τη δουλειά μας. Ευτυχώς υπάρχουν τα περιφερειακά κανάλια, υπάρχει και εδώ ο σταθμός που έχει αποφύγει από αυτή την παγίδα, έτσι όπως διαμορφώνεται τώρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Εγώ αυτό που θέλω να ευχηθώ και το έβλεπα και γυρνώντας εδώ στο κανάλι με τις γωνιές του, με την έκτασή του, με αλλαγές που έχουν γίνει εδώ μέσα. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους νέους που υπάρχουν εδώ, αλλά και στους παλιούς που είδα αρκετούς παλιούς συναδέλφους εδώ μέσα, να τους ευχηθώ να έχουν την υγειά τους. Είναι το βασικότερο αυτό. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι το κανάλι θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά από 20 χρόνια, μετά από 30 χρόνια. Ο Αντώνης ο Δημητρίου έχει και καλούς διαδόχους. Αλλά μείνετε σε αυτή την ποιότητα που έχει ένα από τα καλύτερα περιφερειακά κανάλια που υπάρχουν στην Ελλάδα, αν όχι το καλύτερο. Σε αυτή την ποιότητα. Γιώργο. Εγώ τώρα θα πρέπει να υπερασπιστώ αυτά που έχουμε καταφέρει από το Δεκέμβρη του 1990 μέχρι σήμερα. Κυρίως να υπερασπιστώ το πρόγραμμα για το οποίο οι κριτικοί που παρακολουθούν Κρήτη TV είναι περήφανοι. Και όχι μόνο πλέον οι κριτικοί. Διότι την τελευταία δεκαετία βλέπει όλη η Ελλάδα πλέον. Κοσμοτέ. Αλλά και παραπέρα. Σε όλη την Ηφείλειο. Μ' αρέσει να αναλύω αριθμούς. Θα δώσω κάποιους αριθμούς.
μέσα από τις υποχρεωτικά, ένας διευθυντής προγράμματος πρέπει πάντα να αναλύει αριθμούς. Πέρα από τις τηλεθεάσεις, θα πρέπει να συγκρίνω και τι κάνουν τα άλλα κανάλια. Δηλαδή, τα πανελλαδικά, τα κανάλια της Αθήνας, που μέσα από τους αριθμούς που θα σας πω τώρα, έχω την εντύπωση ότι έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ κανάλια που εκπέμπουν πανελλαδικά. Μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια έχουμε κάνει πάνω από 450 τοπικές παραγωγές, εσωτερικές παραγωγές. Έτσι, πέρα από τα δελτία ειδήσεων, ένα μεγάλο νούμερο, δεν ξέρω ποιο άλλο κανάλι, έχω ανατρέξει, αλλά δεν μπορώ να βρω τόσες παραγωγές σε άλλο κανάλι. Μέσα από τις εκπομπές, τις ψυχαγωγικές, τις ενημερωτικές, αλλά κυρίως του πολιτισμού, έχουν περάσει πάνω από 100.000 κόσμος από τις κάμερες και τα προγράμματα. Κριτική κυρίως. Εννοώ σύλλογοι, χωριά, καλλιτέχνες, χορευτές. Ένας αριθμός που τώρα πλέον μετά από τόσα χρόνια με παίρνει τηλέφωνο και μου λένε είχα πάρει μέρος σε αυτή την εκπομπή. Βλέποντας αυτό το μήνα που διανύουμε τώρα εκπομπές από το αρχείο κυρίως του Βιτόρου, του Γαργανουράκη, του Παπαγεωργίου, του Ψηλάκη, της Στέλλας, της Θερζάκη, της Έλλης και άλλες εκπομπές από το αρχείο, μου λένε παίξε και αυτοί, είμαστε και εμείς μέσα. Αυτό τι σημαίνει, είναι στο υποσυνείδητο πλέον των κριτικών σημείο αναφοράς στον πολιτισμό και στην τηλεθέασή τους είναι η Κρήτη TV. Δεν ξέρω αν κάπου αλλού συμβαίνει αυτό, αλλά εμείς είμαστε το κανάλι το οποίο υπερηφανεύεται για αυτά που έχει δώσει όλα αυτά τα 30 χρόνια και εύχομαι σε όλους αυτούς οι οποίοι θα συνεχίσουν να τιμούν το κανάλι αυτό με το πρόγραμμα αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουμε, να μην κουράσουμε περισσότερο. Θέλω πρώτα-πρώτα να σας ευχαριστήσω όλους που ξαναβρεθήκατε εδώ στο σπίτι σας, γιατί σπίτι σας είναι και είστε και κομμάτι αυτού του σπιτιού, ό,τι και να γίνει. Θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσουμε όμως πάνω απ' όλα, και νομίζω αυτό αισθάνεστε κι εσείς, όλο αυτόν τον κόσμο που 30 χρόνια, σκεφτείτε ότι κάποιοι γεννήθηκαν 16 Δεκεμβρίου του 1990, κάποιοι ήταν 30 χρονών, σήμερα είναι 60-άριδες, πόλο δε αν είναι 50 θα είναι 80-άριδες. Άρα, απόψε ότι είδατε ένα μικρό τμήμα ως ανταπόδοση, να σας εξηγήσουμε μερικά πράγματα αν θέλετε, σε αυτά τα 30 χρόνια, γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ. Παναλαμβάνω, γιατί υπήρχε πάντα το όραμα ενός ανθρώπου, το οποίο το όνομα ακούσατε πολλές φορές απόψε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη όπως κάνουμε 30 χρόνια. Όμως ακόμη και όλα αυτά δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχατε εσείς. Άρα, απόψε πήρατε, κάναμε ταμείο, το αντίτιμο αν θέλετε, για αυτή τη στήριξή σας και την εμπιστοσύνη 30 χρόνια. Καλό βράδυ.